7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πρώτη απονομή βραβείων Mappes Music Awards 2009. Be your own mapa. Mappes Music Awards 2010. Δεύτερη απονομή. Stink. Generation Mappes. Mappes Music Awards 2011. Summer of Mappes. Love, sex, pastizio T-Rex. Νίσο και χούμους, ρε, και χούμους. Και χούμους. Ένα στούντιο, δύο κονσόλες, πέντε μικρόφωνα, έξι ηχολήπτες, πέντε παραγωγή, αμέτρητοι μάπες. Κυρίες και κύριοι, Mappes Music Awards 2012. Η τέταρτη απονομή είναι γεγονός. Mappes Music Awards 2012. Ωραίος! Μπράβο! Τυριτομπά, τυριτομπά, το φίλι σου είναι ζάχαρη γλυκό. Τυριτομπά, τυριτομπά, είσαι μουρλιά θηλυκό! Καλώς ήρθατε, Mad Radio 106,2. Είναι συγκινητική αυτή η στιγμή. Για πάρα πολλούς λόγους, το θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, είμαστε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Αν εξαιρέσει το Βαγγέλη, το Σερίφι να είναι καλά, DJ Ρίκο, όλοι οι υπόλοιποι Mappes που έχουν ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα, from day one, πριν από 5 χρόνια, και άλλοι που προσθέθηκαν, βρίσκονται εδώ. Ένα χειροκρότημα θέλω γι' αυτό. Το Βαγγέλη τον κάνει κανείς. Ο λόγος του Βαγγέλης δεν είναι εδώ γιατί τον κάνει κανείς. Ένα χειροκρότημα λοιπόν και γι' αυτό. Ένας δεύτερος λόγος που είμαστε συγκινημένοι είναι γιατί για πρώτη φορά, για πρώτη χρονιά, πάντα μαζεύονται εδώ Mappes, είναι οι περισσότεροι. Πόσοι είναι εδώ, μπορεί κάποιος να υπολογίσει? Μανώλης Μαζοκόπος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι καμία εκατοστάρα δηλαδή. Είναι εκατοστάρα. Παιδιά, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και από τον τρόπο που κάνουμε την εκπομπή, ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι μας ακούτε τόσο πολύ. Δεν έχουμε ιδέα ότι είστε τόσο πολύ. Ότι είστε όλοι εσείς. Νομίζουμε ότι είμαστε εμείς πάλι. Είστε όλοι νομίζω. Είναι. Είναι και άλλοι κρυμμένοι. Είναι και άλλοι κρυμμένοι. Είναι όμως τόσοι. Και άλλοι κρυφομάπες. Που δίνονται θάμνοι και κάνουν και βλέπουν. Και βλέπουν, παίρνουν μάτι ζευγαράκια που κάνουν σεξ και τέτοια αυτή τη στιγμή. Με τρύπες στις εφημερίδες στα πάρκα. Και καπέλο και εφημερίδα τρύπα. Λοιπόν, αυτός είναι ένας δεύτερος λόγος λοιπόν. Ένας τρίτος λόγος είναι ότι σήμερα επίσημα είναι η επίσημη λήξη της χρονιάς μας. Μιας χρονιάς δύσκολης για όλους. Ειδικά όμως για τους Mappes, όπου κάτσαμε εδώ περισσότερο ο ένας για τον άλλον. Ενωθήκαμε μεταξύ μας και περισσότερο ενωθήκαμε με εσάς, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όλη αυτή η εκπομπή εξαρτάται από εσάς. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και ένα μεγάλο χειροκρότημα για όλους εσάς που μας στηρίξατε, γιατί βλέπετε τι άτομα είμαστε. Αν εξαιρέσει εμένα, βλέπετε ότι οι άλλοι τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξυπνήσουν 5.30 ώρα το πρωί. Οπότε να ξέρετε ότι και ξυπνούσαν 5.30 ώρα το πρωί και περάσαν διάφορα προβλήματα και οικογενειακά, δόξα τω Θεώ, όχι υγείας, και προσωπικά, και όμως ήταν εδώ στο πόστο τους. Εμείς τα λύσαμε εδώ τα προσωπικά μας. Και τα λύσαμε εδώ. Αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, κυρίως την έναρξη των φετινών, της φετινής τέταρτης απονομής των Mappes Music Awards 2012. Νικόλας Ράπτης. Στέφανος Γκέικλι. Χρήστης Βετούρης. Και Σταμ Ντιν Ντάντα. Και Δημήτρης Γκαρέζης. Λοιπόν, Δημήτρης Γκαρέζης δεν έχει χωριστό. Το τελείωμα του... Κάποιος μπορεί να σβήκε εσένα. Φυσικά. Το σβήσιμο του Σταμ ήταν το χειροκροτήμα. Θέλω να πω πριν στο ότι που είπες ενωθήκαμε φυσικά στον κόσμο, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Όχι παραφύσεις. Δεν ενωθήκαμε φυσικά, ενωθήκαμε ως παρέα εννοούμε. Όχι φυσικά, δεν ενωθήκαμε φυσικά. Τρόπος του λέγει. Όλοι εδώ φυσικά. Με ψιλον γιώτα. Όχι, ενωθήκαμε και φυσικά. Εσείς δεν ξέρετε τι κάνατε, εμείς ενωθήκαμε. Εσείς που αργήσατε, πού ήσασταν? Ενωθήκαμε φυσικά. Προσπαθήσαμε, αλλά... Πήγαμε σπίτι μου, φίλοι, γιατί είχαμε 3 ώρες κενό πριν. Κενό. Εντάξει, μια ζωή κενό είναι. Γράψαμε την εκπομπή της επόμενης Παρασκευής. Να ξέρετε ότι οι επόμενες εκπομπές θα είναι γραμμένες μέχρι την άλλη Παρασκευή και μετά θα παίξει best of. Και φάγαμε από ένα σάντουιτς αγάπα. Ποιο το έφτιαξε αυτό? Εγώ. Σταμ. Γιατί που βρήκε τα υλικά, αφού σα την τίνω. Σταματήσαμε τώρα στο δρόμο και πήραμε τέτοια. Και πήγαμε και κοιμηθήκαμε μετά. Κοιμηθήκατε? Ναι. Και δεν ξυπνάνε να κοιμούνται, το ξέρει. Εσύ μαύρησε τώρα που κοιμήθηκε, εσύ βλέπει πιο μαύρο. Ναι. Κάθε μέρα μαύρησε. Πάει το φω. Ο κολλητό μου βάει! Έλα ρε! Ρε βάει! Βάει! Έλα! Και ο κολλητό μου βάει! Με τα σορτάκια! Ναι, φοράει σπαρτρίγια. Ναι, αλλά φοράει φιδέ. Ναι, εντάξει, φοράει σπαντρίκια, αλλά φοράει και φιδέ. Φιδίσιο δέρμα. Λοιπόν, είναι, είσαι ο αγαπημένος του, πες, εξομολογήσου. Λοιπόν,
Να δραστηριοποιηθούμε. Και ο άλλος Σωτηρίου, ο Γιώργος Σωτηρίου, ο Ήου, ο μαθηματικός. Πού είσαι? Ναι. Εντάξει, παιδιά, όλοι. Εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριοι, θα κάνουμε κανονική εκπομπή. Δηλαδή, αν κάποιος έχει να πάρουμε μία φάρσα, ναι, ή και δύο και πέντε, το θα πάρουμε κανονικότητα φάρσες. Το Σπύρο του Βανιμίτη. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, πάρ' το Σπύρο του Βανιμίτη. Πάρ' το Σπύρο του Βανιμίτη. Τώρα που γυρίζει. Θα τον ξαναπάρουμε στην εκπομπή. Εσύ ανάλαβε. Και για χρόνια πολλά, αν έχει κάποιο πάλι να πάρουμε αυτή τη φορά. Ναι. Για να πολλά, ναι, να πούμε μηνύματα. Τα χρωστούμενα. Ε? Μηνύματα. Ναι, ΜΑΤ και ενώ τα μηνύματά σου στο 54003, σε ευχαριστώ. Φυσικά θα κάνουμε και quiz. Δεν με έχουν ενημερώσει από τη ροή πόσο θα διαρκέσει αυτή η εκπομπή. 7-8 ώρες. Δύο ώρες. Όχι, δύο ώρες πόσο θέλουμε. Μαραθώνιο. Μπρος. Μπρος, ποιος είναι? Έλα. Σπυρούλι. Λεμονάδα. Λεμονάδα, ναι. Σόδα, πορτοκαλάδα, τι θες? Μια σόδα. Μια ούρσους, βότικα. Ούρσους σόδα. Με χαλνάει. Έλα, ποιος είναι? Σπυράγω, τι γίνεται? Εδώ κάτω κουτρουβαλάει τα πράγματα όλα, ρε. Άμα με κατάλαβε, κατάλαβε ποιος είμαι, ε. Και ποιος είσαι από το κανάλι, το ΜΑΤ? Από το κανάλι, ναι. Είσαι ωραίος, είσαι σωστός. Και το ξέρουμε ότι όποτε ερχόμαστε να πούμε στις βρυσούλες εκεί, περνάμε αψέχαστα. Κάνα χαμπέρι δίνεται εκεί. Δείχνει καφέ, πίνουμε! Χαμπέρι, χαμπέρι! Γαβάνι! Ή όλο γαβάνι! Τι το κατέρι! Χαμπέρι! Σπυρό, Σπυρό, άκου να δεις! Ουγγαρέζος είμαι! Ουγγαρέζος είμαι! Ουγγαρέζος, Δημήτρης, πες! Καλά, είσαι αγόρι, να είσαι καλά! Λοιπόν, άκου να δεις! Είναι η τελευταία μας εκπομπή σήμερα στο ραδιόφωνο και σε πήραμε. Θα ξαναξεκινήσουμε πάλι από το Σεπτέμβριο, την καινούργια τη σεζόν. Το Σεπτέμβριο, την καινούργια σεζόν. Ναι, ναι. Τότε θέλουμε να έρθει και καλεσμένο, γι' αυτό το λέμε. Πότε έρθω καλεσμένο να σωμάτι, πότε να έρθω. 9 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, να το κλείσουμε από τώρα. 9 Σεπτεμβρίου θα είσαι καλεσμένο. Και στι 8 το πρωί, 8.30. 9 Σεπτεμβρίου είμαι καλεσμένο στο ΜΑΤ. Ναι, 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 ναι. Γιατί να έρθω με το με βερμούδα. Και σαγιονάρα. Ναι, να πάρω για το κλαρίνο κοντά. Ναι! Ρε Σπυρό, να σου πω, έχεις το κλαρίνο κοντά να μας παίξεις κάτι τώρα? Το έχω. Άμα έλα, ρε Σπυράκο. Κάτι ερωτικό. Σπύρο, Σπύρο, άκου. Σπύρο, να σου πω, μ' ακούς? Σπύρο. Έλα, άκου λίγο. Περίμενε το κλαρίνο. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Ναι, ναι, περίμενε. Α, εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, είμαι κι εγώ ο Σπύρος, άλλος. Έλα ρε Σπύρο, εσύ είσαι ο ξάδερφος. Εγώ ρε Σπύρο. Αμάνα. Σαν να είμαστε εκεί. Ωραίος, ωραίος. Ευρωπαϊκή βυζαντινή μουσική αυτή. Βυζαντινή είναι Παύου Γάδη και Σονή. Ναι, Παύου. Κι άλλο. Το πάμε ανάποδα, αν είπα παγωδοζό, κάπως έτσι. Α, το παγωδοζό, κάπως έτσι. Πού τον έγνωσα. Για μας πιάνουν άλλοι, κατάλαβες. Για δώσ' τον μου λίγο, δώσ' τον λίγο. Πάρ' τον λίγο. Πάρε το γνήσιο, γιατί εγώ είμαι η μητασιό. Όχι ρε, και εσύ καλός είσαι, αλλά αυτός είναι ο πρωτοπόρος. Ο πρωτοπόρος είναι. Σπυρό, τι έχετε και τι τρώτε? Τι τρώμε? Ναι. Τώρα θα βάλουμε απάνω προβατεύση. Τι να βάλουμε? Ωραία. Παϊδάκια θα βάλουμε. Μπράβο. Κοντοσούμενη. Γιούρμπαση. Και γιούρμπαση. Έλα ρε Σπύρο. Σπύρο, άκου. Είναι εδώ, άκου Σπύρο. Είναι εδώ όλοι οι ακροατές, επειδή είναι τελευταία εκπομπή. Έχουν έρθει 100 ακροατές. Και θέλουν όλοι να σου ρίξουν ένα χειροκρότημα. Ακούς? Ναι, ακούω. Άκου το ένα. Να το όλο τη κόφτη. Πάρτο, πάμε όλοι μαζί! Βαλιμίτης! Εντάξει! Ελά, μωρέ! Το περιμένουμε το χωριό, πότε θα έρθει! Να κεράσουμε μεζέ! Όχι μεζέ, 100 άτομα που είμαστε, τσάμπα μας, θα βάλεις όλα! Πότε θα πάω να κεράσουμε! 100 άτομα είμαστε! Σπύρο, γκόμενες έχει! Τι γκόμενες πολλές! Μην γίνει καμιά στραβή και δεν έχει γκόμενες, γιατί εμείς τώρα τι να κάτσουμε μόνο. Ωραίες έτσι αφράτες με μουσί! Έχει, έχει! Και δοκιμασμένες γκόμενες! Αρρωστιά! Αυτό είναι! Λοιπόν, Σπυράκο, χαιρετισμούς και στον ξάδερφο και στον άλλο, τον Σπύρο τον Τρίτο. Να είσαι καλά! Και είστε επίσημα καλεσμένοι 9 Σεπτεμβρίου εδώ στο Mad Radio 100. Θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου! Η Έλενα Παπαρίζου! Ναι, θα είναι! Η Βέρα Σούκα! Στην Αθήνα είναι και γεια, δεν βρούμε παιδιά. Τι είπες?
σε ποια περιοχή το κανάλι στην Αθήνα είναι? Στην Παλίνη, στην Παλίνη είναι. Στην Παλίνη. Θα δούμε 9 Σεπτεμβρίου, θα έρθουμε. Ωραία, να φέρεις όποιον θέλεις μαζί. Και να φέρω δύο σπίριδες. Πότε έχετε τώρα πάει, να κάνουμε και διαφήμιση. Σε αυτό το τηλέφωνο για να σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε αυτό, σε αυτό και θα πεις είμαι ο Σπύρος Βαλιμίτης και έχω μιλήσει με τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο θα πεις. Ή τον Στέφανο τον Γκέιτλι. 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 Πες το, πες το, τον Στέφανο τον Γκέιτλι. Είναι Κυριακή. Άλλη μία, πες το, τον Στέφανο τον Γκέιτλι. Στέφανο τον Γκέιτλι. Ωραία. Γκέιτλι. Πες μου λίγο σε παρακαλώ, τελευταίο, για να κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Πότε έχεις πανηγύρι και ποιοι θα τραγουδήσουν? 3 Αυγούστου. Ωραία, ποιοι θα είναι εκεί? Ή θα είναι ο Γιώργος ο Καλογερόπουλος με το συγκροτημά του. Ωραία. Όλε! Βασιλικός. Ναι, ο Γιώργος ο Καλογερόπουλος με το συγκροτημά του θα βρίσκεται. 3 Αυγούστου. Και στο Κλαρίνο ο Σαλέας. Ο Σαλέας. Καμιά γυναίκα θα θέλαμε στο Κλαρίνο. Ξέρεις τι, Ρεσπύρο, έχει δίκιο τώρα ο Σταμάτης εδώ. Στο Κλαρίνο καλύτερα γυναίκα. Τι γυναίκα τώρα, τι, ποιος Σαλέας, εντάξει, ξεπερασμένο. Θα το πάει καλύτερα το Κλαρίνο. Καλύτερο, ναι. Όχι, δεν μπορεί να πάνε, παιδιά. Πρώτα Θεό, και δεν έχουμε λεφτά, ρε Σπύρο, να πούμε τώρα. Έχουμε πρόβλημα να περιμένουμε. Να κεράσουμε εμεί το τραπέζι να φάτε και να κεράσουμε. Όχι, καλά, ρε Αγόρι. Έχουμε λεφτά, βέλτε και τη βεζίνη και να σα βάλουμε. Είσαι ωραίο, ρε φίλε. Δεν γίνεται λεφτά, ρε φίλε, τόσο μακριά. Ωραία, σε καλά, ρε Σπυράκο. Λοιπόν, χαιρετισμού σε όλου, να σε καλά και θα τα πούμε. Αν δεν έρθουμε πάνω, θα τα πούμε 10 Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε, ναι. Έγινε, ρε. Για χαρά, Σπυρούλι. Τον έκλεισε από 9 μέχρι 10. Στο τηλέφωνο όπως μιλάει ο πατέρας μου με τα ξαδέρφια, ξέρω, που παίρνει προς το χωριό. Έχουμε το πρώτο μας μήνυμα. Σας αγαπώ, αγαπώ το χιούμορ σας γιατί είναι ευφυές. Μακάρι να συνεχίσετε και του χρόνου. Είστε η μόνη εκπομπή που παρακολουθούσα. Αν μπορείτε, κάντε μια φα. Με το 3 μια φα. 1, 2, 3. Φα! Ωραίο φα έκανε. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη απονομή. Πάμε σιγά σιγά για την πρώτη απονομή. Λοιπόν, το τούμπανο. Έχω και σκαλέτα. Το τούμπανο. Συνατσάκι! Συνατσάκι! Μέρι! Στοιχεία. Έχει μπλέξει με αυτό το τροβαδούρο. Έλα εδώ! Θα κάνεις το τούμπανο που θα φέρει τους φακέλους. Όπω Χριστέ μου εδώ μέσα. Μυρίζει. Ωραία είναι. Αποθητήρια. Αποθητήρια. Μυρίζει εφηβεία και υδρότα. Πάχνει. Ωραία. Λοιπόν, για πες. Πάμε. Κύριοι. Καλύτερο quiz. Πρώτη υποψηφιότητα. Πάμε να ακούσουμε τις υποψηφιότητες. Πρώτο βραβείο, μάλλον. Mappes Music Award. Πρώτο μάπι. Καλύτερο quiz. Ακούμε τις υποψηφιότητες και μας φέρνει η Μέρη το φάκελο. Mappes Music Awards 2012. By Taverna Lefkes στη Βάρη. Είμαστε εδώ. Καλύτερο quiz. Τρεις ιεράρχες. Ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες? Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ο Άγιος Βασίλης. Άκα, είναι Βασίλειος ο Μέγας. Επίσκοπος και σα. Είπε Άκα. Άκα, είπε. Μπορείς να μην κοροϊδεύεις. Το tag του ήταν. Σκάσε! Άκα. Είναι άλλοι δύο. Ο ένας έχει το όνομα του Αρναούτογλου. Ναι, ο Γρηγόριος ο. Ο Αρναούτογλου. Μουντιάλ. Χρονιές και Μουντιάλ. 1990. Γερμανία! Πάρτο! 1994. Βραζιλία! Ναι! Πάρτο! 2010. Ισπανία! Πάρτο! 1998. Γαλλία! Βραζιλία! Ναι, Γαλλία! Πω, πλασέ στο γάμμα. 1986. Αργεντινή! Πάρτο! 1934. Ιταλία! Ναι! 1966. Αγγλία! Ναι! Ράτσες σκύλων. Ράτσες σκύλων. Πικινουά. Ροτβάιλερ. Κανείς. Γερμανικό πειμενικό. Χάσκι. Πομεράνιαν. Γκριφόν. Μπουλτεριέ. Μπουλντόγκ. Πιτμπουλ. Παγκ. Τσόουτσόου. Τσιντσόουτσο. Τι. Κοροϊδεύεις. Όχι. Έχασες. Γιατί έχασες. Τα τάγκα. Τα τάγκα. Από εκεί που ξεκινήσαμε. 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Θέλω να μου πείτε τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Η αυτοκτονία. Αλαζονία. Αλαζονία, σωστό. Η μοιχεία. Ο αυνανισμός. Θα τα παίξεις καλό Νικολάκη ή θα τα βάλω το παρατσούκλι από τώρα? Η κακία. Έχει κάτι. Εντάξει, χέρι σου σταμάτησε, φίλε, τι να κάνω. Ρούβα, λοιπόν. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα σας φωνάζουμε Μπόμπο. Χρόνια πολλά, Μπόμπο. Mappes Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει. Κλαίω. Ποιο βραβείο πεθαίνεις?
Σωτήρη! Θα ήθελα το φάκελο, παρακαλώ. Ας περάσει το τούμπανο. Να περάσει το τούμπανο με το φάκελο. Όλε! Μέρι! Κοίτα, το έχει. Καρτοπετσέτη, αφού το. Αφού. Αφού το στυλώνει, γιατί δεν. Δεν το κάνει. Το σιτιό. Το σιτιό ή καρτοπετσέτο. Δεν πήκε έτσι. Μπήκε έτσι. Μπήκε πίτα. Όπω χώραγα. Όχι, μα δέσατε. Τι έγινε, ήρθαν μπατσί. Ήρθαν μπατσί. Ήρθαν μπατσί. Ήρθαν μπατσί. Ήρθε ο Κωστά. Ναι, κάτσε τέλο Κωστά. Έχει έρθει φύλαξη, ρε. Έχει πάρει άδεια για μα μόνο. Έλα μέσα, σε θέλουμε για μια λίστα. Λοιπόν, καλύτερο quiz 2012. Το Μουντιάλ! Ναι. Είπαμε, εγώ τρόμαξα! Ναι. Να πούμε ότι έγινε, κανονική ψηφοφορία μέσα από το www.madradio.gr. Έχουμε τις ψηφούς. Ξέρουμε αυτό τα νούμερα. Συνήθως τα ξέραμε τώρα. Ωραία, πες, είναι γύρω σε 6.500 είναι αυτό. Είναι, πάνω από 1,5 εκατομμύριο, κάπου εκεί, ναι. 1,5 εκατομμύριο, 300.000. Ψηφίζουν εκεί του εξωτερικού. Ναι. Α, ναι. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Μουντιάλ. Χρονιές και Μουντιάλ. 1990 Γερμανία. Πάρτο. 1994 Βραζιλία. Ναι. Πάρτο. 2010 Ισπανία. Πάρτο. 1998 Γαλλία. Βραζιλία. Ναι, Γαλλία. Πω, πλασέ στο γάμμα. 1986 Αργεντινή. Πάρτο. 1934 Ιταλία. Ναι. 1966 Αγγλία. Ναι. Σε γλεντάω! Ρούφαρε! Για πες λοιπόν για αυτό που έλεγες. Ποιο? Ότι φοβήθηκε η μάνα σου. Εγώ στείλε μήνυμα η Μέρη και η μάνα μου, είσαι καλά. Και εγώ φοβήθηκα. Δεν εμείς φοβηθήκαμε ρε. Η Μέρη πάντα μας αγαπάει. Ναι ρε, εντάξει. Μας ακούει. Είμαστε οι... Εδώ μου κάνει αέρα η Μέρη. Είμαστε οι καλοί. Δηλαδή η μαμά μου κάνει η Μέρη σαν τσάκι αέρα, ε. Μαμά λέει! Τρέπεσε λίγο ρε, μάνα λέει. Όχι ρε, σήμερα τη λέω μαμά ρε, έχουμε γιορτή. Εγώ μαμά τη λέω. Έχουμε γιορτή ρε. Ποιοι γιορτάζει μάνα σου? Μαμά τη λέτε. Εγώ τη λέω μάνα. Ναι, εγώ τη λέω μαμά. Παιδιά μαμά δεν λέω. Αυτό μαμά είναι μέχρι τα 10 χρονών. Στα γερμανικά σχολεία τα αυστηρά που πήγαινε και σε βασιλώνανε. Μαμά τη κάνει 12 αυγά, τι έτσι πει. Στούσου κοπελάρα. Μαμά τη εγώ τη λέω μαμά πάντως. Δηλαδή εγώ τη μάνα του πώς θα πρέπει να τη λέω, μαμά ή μάνα. Κυρία Ιωάννα. Μάδερ, γιατί είστε... Παιδιά, προσέξτε, μέχρι κάποια ηλικία λες μαμά και είναι δεκτόν για τις αγόρες και η μαμά χαίστηκα. Δεν λες μαμά και μπαμπά δηλαδή. Μάνα, δηλαδή. Μετά, εγώ πάντα λέω μπαμπά και μαμά. Στην εφηβεία γονάζει έτσι. Και μα! Μα, ναι. Και γονάζει μπα! Και ξέρουν αυτοί. Μετά είναι μάνα. Μάνα πατέρα. Ξέρω. Πατέρα. Yeah. Τον πατέρα μου το λέω πατέρα. Τον πατέρα μου το λέω μπαμπά εγώ. Ακόμα. Πατέρα. Πάει και το αέρα. Λέω μαμά. Μαμά. Ε. Πώς πω. Θα μου φέρεις λίγο νερό. Μαμά. Τα έκανα πάνω μου πάλι. Κακά. Μα έλα με σκουπίσεις. Μαμά κακά. Να κάνουμε μια εξομολόγηση. Ωραία. Τα έκανα ακόμα πάνω μου. Κάνεις μπάνιο. Φώνα πάνω το κοιμάμαι. Σε πλένει μαμά σου. Σε πλένει μαμά σου. Σοβαρά, σου κόβει τα νύχια. Όχι, σου βάζει τα ρούχα στο κρεβάτι. Δεν τα κορδόνια καμιά φορά στα παπούτσια, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, αλήθεια δεν ξέρω, δεν έμαθα ποτέ. Δεν είναι δύσκολο. Το λαγουδάκι που πάει. Έχω σκάσει εδώ μέσα. Άντε ρε, δεν κάνει. Κάτι μπλούζα, ναι. Όταν ήμουν μικρός, ήμουνα... Μικρός. Ναι, αλλά ήμουνα και μοναχογιος και μοναχοπέδι και αυτό με έκανε πολύ ευάλωτο. Και μικρός. Και κοντρούλι. Μικρό μοναχοπέδι. Τι είναι? Τον ήξερες μικρό. Και όταν ήμουνα μικρός. Ήμουνα μικρός. Ήμουνα λίγο χοντρός και είχα και μια μεγάλη αφάνα τεράστια που κουνούσε το κεφάλι μου δεξιά-αριστερά και πήγαινε όλοι μαζί δεξιά-αριστερά. Ο Jackson 6. Με τα πουλάκια μέσα. Ξέρετε τι, ήμουν καλός μαθητής και είχα καταπουσιολόγιο. Αλλά. Και εγώ το είχα. Τρία είχα σπίτι μου. Άρα ήμουν καλύτερος μαθητής από εσένα. Αλλά... Η φάση είναι τα έκλεβα και τα ψάχναμε κιόλας μαζί και εγώ έψαχνα. Αλλά... Αλλά... Πες το πω. Πες το. Μέχρι την έκτη δημοτικού και ίσως... Ίσως και τους πρώτους μήνες της πρώτης γυμνασίου... Κατουρούσα πάνω μου το βράδυ. Τι? Μέχρι την πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου. Μιλάς σοβαρά. Άρα τουλάχιστον τρίτη γυμνασίου. Δηλαδή εσύ να σου βάζαν πιμπελίνο σαν τη Σακράτεια. Γιατί δεν σου μπαινε μικρό. Όχι, απλά είχα εκείνο το στρώμα και πάνω είχα. Νάιλον. Το πλαστικό τάγμα. Νάιλον.
Σου βάζανε και μουσαμά. Αγάπη από νάιλον έβγαινε. Δεν θα σου πω αλήθεια. Πρώτη γυμνασίου, πώς χρονώνει. Ξέρεις πώς είναι. Όταν κατουράς το κρεβάτι σου κανονικά, μυρίζει. Το απορροφά, δεν πειράζει. Όταν όμως έχει μουσαμά, ουσιαστικά κολυμπάς. Μουσαμά. Όταν έχει λίγο μουσαμό. Μουσαμό. Να σου πω, πώς χρονώνει πρώτη γυμνασίου, δηλαδή. 13. 17. Θέλω και εγώ να κάνω εξομολόγηση. Κατουρίστηκε στο κρεβάτι του Γκαρέζου. Μαζί. Εγώ όταν ήμουν μικρός, να πω την αλήθεια, μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού, ναι. πήγαινα τουαλέτα. Μπράβο, ακούστηκε που το βάλε. Του Βασιλιά του Λίρ. Ναι. Όταν ήμουν μικρός, πήγαινα τουαλέτα μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού, πήγαινα, τα έκανα και φώναζα. Μαμά! Μαμά! Τα έκανα! Μπράβο! Μπράβο, Νικολάκη! Μου έλεγε, ακουγόταν η φωνή από την κουζίνα. Μπράβο, Νικολάκη, έρχομαι, αγόρι μου, περίμενε. Μπράβο, έρχομαι, πασάκα μου. Γιατί έρχομαι, η μάνα σου έρχονταν. Δεν ήξερα να σκουπιστώ. Μπράβο, δεν ήξερα. Γιατί τι ακριβώ, τι τεχνική θέλει να σκουπιστεί. Χρόνια, ρε, σχολεία. Δεν θυμάμαι, Δευτέρα Δημοτικού σου λέω. Εγώ θυμάμαι. Πώς το σκούπιζε η μάνα του? Όχι, πώς με σκούπιζε εμένα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μας πεις. Πείτε, πες την έξω. Πάντως να σας πω ότι είναι πρόβλημα και στα παιδιά και πολλά παιδιά πάνε και σε ψυχολόγους. Διότι είναι πρόβλημα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που λερώνουν τα κρεβάτια τους μέχρι το πρώτο γυμνασίου. Πρέπει να δεις μέχρι την πρώτη ηλικία τι πρόβλημα υπάρχει. Τα πρώτη ηλικία, άμα λερώνουν το κρεβάτι του. Το πρόβλημα απλά υπάρχει από ό,τι βλέπω. Από το τουκ του δαχτύλου απλά έχει καταπιεστεί. Εξακολουθεί να υπάρχει. Θέλει να κάνει μια εξομολόγηση. Είναι παρόμοια εξομολόγηση. Είναι πολύ ίδια. Αλήθεια. Ξομολόγησε το χρήστη. Πήγαινα κι εγώ όταν ήμουν μικρός και έκανα τα κακά μου. Τα κακούλια μου. Τα κακάι 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 μου. Και όταν τελείωνα, βέβαια, εμένα μου πήρε μέχρι την έκκληση μου του. Ολοκλήρωνες. Βέβαια. Τι να κάνεις μέχρι την έκκληση. Ολοκλήρωνες. Έκανα τα κακάκια μου. Ναι. Και φώναζε κι εγώ τη μανούλα μου και της έλεγα. Μαμά! Έλα να με πλύνεις. Και ερχόταν η μάνα σου και σας έπλαινε, ρε. Περίμενε, ρε. Μέχρι την 6η Δημοτικού ερχόταν η μαμά σου σε πλύνει. Με έπλαινε, ναι. Εδώ σταμάτησε ολοκλήρωση στην 5η Δημοτικού και εσύ στην 6η σε έπλαινε η μάνα σου. Ναι, αλλά ακόμα δεν σκοπίζει η μαμά μου. Όχι, εμένα δεν με. Εγώ 6η Δημοτικού κάρφω. Κόρη σου. Ναι. Την πλένει και την σκουπίζει. Βέβαια, ρε φίλε, το κοριτσάκι απλά. Άκου, επειδή εμείς οι άντρες τα κάνουμε κορίτσια και το καταλάβετε στο μέλλον. Θα ντρέπεσαι, δεν ντρέπεσαι λίγο. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να το σκουπίσει. Δεν μπορεί να κάνει τώρα. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Τη δίνω το πανάκι και τη λέω, έλεγχο μου κάτω και κοινάω από εκεί. Γιατί είναι κορίτσι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, διαφορά. Ενώ στο παιδί που βάφτισα προχθέ του κολλητού μου το γιο, κανονικά. Το πα πάτε, βεσκάλα. Φλάπα τη χλούπα τη που λέγα, έλα, πάτε να πούμε. Ωραία, χαστούκάκια στο. Θα πατήσει του πατή, έτσι φίλε. Λοιπόν, μαπάκια μου, πόσο θα ήθελα να ήμουν εκεί. Έχει έρθει ο αδερφός μου εκεί. Σας λατρεύω πάρα πολύ, Κατερίνα, και ο πατέρας μου είναι τρελός μάπας. Έτσι, ρε Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Συγχωρήσουμε. Λοιπόν, σε 30 μισό λεπτάκι. Καλό καλοκαίρι, άντρα, κλές μου, και όσο γέλιο χαρίσατε, τόσο σεξ να κάνετε. Σοφία από Ρέντι. Α, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ρε Σοφία. Πολύ σωστή ευχή. Είστε φοβεροί καραγκιόζιδες. Άκης Κρεπάκης, Μίνα, Μόνος, Μίνα και Νονός 2. Και εμείς δεν πάμε πίσω. Ο Άκης ο Κρεπάκης ανέβαλε ταξίδια. Ωραία, και ψεύτηκε η γραβάτα. Ανέβαλε ταξίδια. Ο Άκης ήταν να φύγει σήμερα να πάει στο Βόλο. Να κοιμηθεί. Τόσο μήνα το πρωί. Χθες το πρωί. Το θυμάμαι. Είστε φοβεροί καραγκιόζηδες. Κανονίστε να είστε και του χρόνου, αλλιώς θα πάθουμε κατάθλιψη. Και εμείς θα πάθουμε. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Μια μπαλότσα στον Ποραστιακό μου είπε σήμερα το τελευταίο περνάει 9 και 20 από Παλίνη. Δεν μπόρεσα να έρθω. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια συντροφιά, αδέρφια μου. Στέφανος. Να σε καλά, Στεφανάρα. Ρε, γιατί βγήκαν έξω. Ποιος Ελλάδα. Ποιος Ελλάδα. Τι. Βγήκαν έξω. Μας είπαν από το μάτι ότι πρέπει να βγουν έξω γιατί προφανώς υπάρχει πρόβλημα την κονσόλα. Ζεσταίνεται, υπερθερμαίνεται. Ναι, αλλά πούμε την αλήθεια, κάποιος την άφησε. Θα την πούμε την αλήθεια και τους κάποιος την μοίρασε. Το μοίρασε το τραπουλόχαρτο. Εγώ κάτι μοίρισα. Και μεγάλες και εγώ τη μικρή. Γιατί είμαστε πιο εμπειρία. Γιατί είμαστε παγωμένοι. Μας κάνει μου και εδώ στη μικρή, αλλά την άφησε. Άντε κάντε διάλειμμα και ελάτε. Έχω λέει μπουλουκόλα ταυλός. Να βάλουμε και ένα θέμα ημέρας. Η καλύτερη στιγμή μου στους μάπες. Μάτ και ενώ τα μηνύματά σου το 54-0-0. Ναι, εμείς ως μάπες. Λοιπόν, ας δώσουμε και το. Οι ακροατές. Θέλετε να πείτε και εσείς. Α, εντάξει. Ωραία. Ωραία, ας πούμε. Ακουστική φωνή, πρόσεξε. Ακουστική φωνή. Ας δώσουμε το επόμενο βραβείο. Ας δώσουμε το επόμενο βραβείο. Ας ακούσουμε λοιπόν τις υποψηφιότητες για το καλύτερο ποίημα των μαπών. Μάπες Music Awards 2012 by Taverna Lefkes στη Βάρη. Είμαστε εδώ. Καλύτερο ποίημα. Σαγιονάρης. Τι σαγιονάρης έβαλες για να τον βγάλεις βόλτα. Και λίγο πριν το βάλεις στο λουρί, εστάθηκε στην πόρτα. Πες μου που γύρναγες, μωρή! Σε ρώτησα με νάζι. Θέλει να νιώσεις ειδονή ή πια δεν σε πειράζει. Στο άλλο σε βαρέθηκα! Πάω να παίξω μόνος. Στα γόνατά μου έπεσα και τέλειωσε ο χρόνος. Τώρα χειροκροτήστε! Ωραίο. Παγωτό. Σου είπα πως τρελαίνομαι για παγωτό. Και μου είπες. Ειδονή. Σου απάντησε όχι. Δοδόνη. Του
Ούφα. Είσαι γυναίκα μαμαλή. Έχεις τη μασχάλη. Μαρία δεν είσαι μάτια μου. Μάλλον σε λένε Μιχάλη. Κι άλλο μαλλί εδώ και εκεί. Τι είναι αυτή η τούφα. Θα τη φάμε σαν τη γη. Σαν τριχωτή του λούμπα. Κι αν ξυριστείς καμάρι μου, δεν θα υπάρχει λόγος να σε γλεντάμα τρίχωτη. Εγώ κι όλος ο λόχος. Μαρία ή Μιχάλη, εγώ σε αγαπώ. Ό,τι να είναι. Όνειρο απατηλό. Πού σε αυτό το δειλινό. Κόκκινη κλωστή δεμένη. Στην ανέμη τυλιγμένη. Να φιέσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Και ο τείχος είχε τη δική του ιστορία. Έρωτά μου αγιάτρευτε. Και καημέ μου μεγάλε. Οι χωρισμένοι δεν χωρίζουνε ποτέ. Να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Τούτο το δειλινό. Όνειρο απατηλό. Αυτό απατηλό. Είναι ρε φίλε. Muppets Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει. Κλαίω. Ποιο βραβεία πεθαίνεις. Πάρα πολύ ωραία. Το φάκελο παρακαλώ για το καλύτερο ποίημα των Μαπών από το Τούμπανο. Τον Μαπών. Ας περάσει το χώρο πηδηχτό. Ευχαριστούμε Τούμπανο. Τσακ παπ. Ντροπή, ντροπή. Πού είναι. Πού είναι να έρθει. Άμα έρθει. Ας έρθει να πούμε ένα σκοπό. Λοιπόν, το καλύτερο ποίημα λοιπόν για το 2012 στην τέταρτη απονομή των Muppets Music Awards είναι το ποίημα με το παγωτό. Ναι. Ποιο ήταν το ποίημα με το παγωτό. Του Νικόλα. Ποιο είναι αυτό. Του Νικόλα. Ναι. Μπράβο Νικόλα. Λοιπόν, φεύγουμε για break και επιστρέφουμε με τα ποίηματά σας. Θέλω να γράψετε ποίηματα. Τι, με τη λέξη. Με τη λέξη. Στραπάτσο. Α, να σου πω, πριν φύγουμε, θέλω να πω λίγο κάτι. Έχω γράψει και ένα ποίημα ειδικό για τη σημερινή ώρα. Να σου πω, μπορώ να βάλω και ιταλική λέξη μέσα. Παρακαλώ. Αγαπημένο τραγούδι των Απών, εδώ και 5 χρόνια. Πουφ, κυρίες και κύριοι! Πουφ, μες στη σίδρα στα στενά σας ζητάω και στις πέτσες για εσένα ρωτάω, μα κανείς δεν σε έχει δει πουθενά.
Radio 106,2 λοιπόν. Mappes Music Awards, τέταρτη απονομή 2012. Μόνο ο Στάμ είναι δίπλα μου και γράφει ποίημα. Έτσι. Λοιπόν, να έρθουν μέσα οι Mappes για να ξεκινήσει η ποιητική βραδιά. Κάνουν. Καλά, τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται έξω. Τι γίνεται έξω. Κάτσε να δω. Γεια σα, παιδιά. Πώ είναι, μια 200 Mappes είναι εδώ. Λοιπόν. Έγραψα μόνο το. Χίλιοι είναι, χίλιοι. Αυτά είναι. Το Βεντούρι, κορίτσια. Δεν έχω προλάβει, ρε φιλά, το γράψω. Θα με αφήσετε στην ησυχία μου λίγο. Θα με αφήσετε στην ησυχία μου. Λοιπόν, θα με αφήσετε στην ησυχία μου να το γράψω. Ωραία. Πάρτε άλλο ένα. Φύγετε. Όχι, το γράφω και εδώ. Εγώ είμαι έτοιμος. Ωραία, κάθομαι εγώ. Κάτσε εδώ μέσα. Μπράβο, δεν πάνε πέφτω. Λοιπόν, κάθομαι εδώ με το σταμάτη εγώ. Εσείς γράψτε, μην μιλάτε, δεν πειράζει, όπως θέλετε. Ο Στέφανος που είναι. Ξάπλασε. Πρέπει να φύγε. Ξάπλασε ένα πάγκο. Ναι, κάπου εκεί τώρα. Ξάπλασε ένα πάγκο. Ξάπλασε ένα πάγκο. Γιατί ξάπλασε ένα πάγκο. Ρε φίλοι, δεν ξεκουράστηκε σπίτι. Λοιπόν, ας δώσουμε άλλη μια κατηγορία λοιπόν, μέχρι να τελειώσετε τα ποίηματά σας. Η επόμενη κατηγορία λοιπόν είναι η καλύτερη φάρσα και ακούμε τις υποψηφιότητες. Όταν είναι έτοιμος και ο Μανώλης Βοζοκόπος, θα πατήσει το κουμπάκι, δεν το ήξερε. Διαβάζω κανένα ποίημα. Mappes Music Awards 2012 by Taverna Lefkes στη Βάρη. Είμαστε εδώ. Καλύτερη φάρσα. Όρκος Φαντάρ. Κύριος Γκουναρίδης, ναι. Καλό ένα στρατολογικό γραφείο, σας τηλεφωνώ. Ναι. Να σας συνδέσω λίγο με τον συνταγματάρχη Ράικο για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει. Ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Στρατιώτης εθρακισμένος, ο Γκουναρίδης Αλέξανδρος. Αγόρι μου, δεν έχεις ορκιστεί εσύ, έτσι. Όχι. Τον Όρκο τον γνωρίζεις? Τον γνωρίζω τον Όρκο. Ξεκίνα. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστηνη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγή στους ανωτέρους μου, να εκτελώ προθύμος και άνευ αντιλογία στα διαταγάστων, να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση μέχρι τα τελευταία δανείδος του αίματός μου, τα σημαίας, να μην τα εγκαταλείπω, μηδέν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Να φυλάτω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους και διάγω εν γέννη ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Έλα, πες του μπράβο. Έλα, κόρη μου. Συνέδριο. Πώς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σου. Παίρνω τηλέφωνο το Σπύρο Βαλιμητή. Ναι, φίλε μου. Καλημέρα. Παίρνω, με λέμε Κίκο Κίκου, παίρνω από την Κρήτη. Ναι. Ακούτε με. Ναι. Είμαι ναι. Από την Κύπρο. Να ρωτήσω κάτι σας. Πάρε με σε λίγο γιατί τώρα έχω ένα συνέδριο. Τι είναι να ρωτήσω σας κάτι. Πού πέσαμε, ρε φίλε! Τι πηγή είναι αυτή! 250 ευρώ. Ορίστε. Παίρνω τηλεφώνω για το άδειασμα του σπιτιού. Εμένα το αφεντικό μου έχει πει. Στην αρχή τον λέω είναι 250 ευρώ. Μου λέει είναι πολλά. Ένα λεπτό, κύριε. 13 κομμάτια έπιπλα, όχι 250 ευρώ. Λάθος καταλάβατε. Ακούστε να δείτε. Άμα θέλουμε, θα τα πάρουμε 250. Να σας πω κάτι. Τώρα θα γίνει χαμός. Μην με ξαναπάρετε τηλέφωνο. Τελείωσε. Τα ακούσατε. Μα τέλεια, τα πάρει 250 ευρώ. Πόπο πίεση. Mappes Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει, κλαίω. Ποιο βραβεία πεθαίνεις? Μπορώ να έχω το φάκελο, παρακαλώ, από το τούμπανο για την καλύτερη φάρσα. Μεγάλο το φάκελο του τουμπάνου. Να πω εγώ το εξής. Μου τρίφηκε. Ναι, τότε το είδα. Να πω το εξής, ότι σε καμία περίπτωση, σε καμία από τις φάρσες, είτε με το στρατό είτε με αυτό που κάναμε, δεν κοροϊδεύαμε το στάδευμα. Έτσι, μην εννοηθεί ποτέ. Τέθηκε τέτοιο θέμα. Τέθηκε, ξέρω εγώ, είναι μερικοί που τα πάνε. Εγώ το είπα. Αυτό τα πάνε. Είπε τι άλλο λέω. Ναι, λέω ότι κοροϊδεύουμε. Λέω δεν κάνει τώρα. Δυνατόν, πάνε τώρα τα παιδιά και πίζουν εκεί πέρα. Εσύ πήγε φαντάρο. Έχω πάει ένα μισό χρόνο εμεί. Γι' αυτό ρε, έδειξε τέτοιο. Συμπαράσταση. Μπα περιπτώσει, να πούμε όμω κάτι πολύ σημαντικό. Εννοείται πω και μέσα από τη στάση μα από την εκπομπή ξέρουν όλοι ότι πόσο σεβόμαστε τα φανταράκια. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι φάσει ήταν ζωντανέ. Βέβαια. Αυτό πολύ σημαντικό. Γινόταν στον αέρα. Γι' αυτό και φύγανε και πινελία. Κατά ήρθε και μέχρι στο Παναγία. Έχει στο Παναγία. Έχει φύγει μέχρι στο Παναγία. Θυμάσαι το τη με φάρσα. Με κάτσε. Με το. Αυτό, εσύ δεν ήσουν. Που του λέμε του. Όχι, που ήταν ο Μαζοκόπο, ε. Ναι. Και του λέμε πρόσεχε το χέρι στη φέτα γιατί αυτό βρίζει. Ναι. Κάνει ναι. Και αρχίζει τώρα ο άλλο ένα σερί. Άντε και να σε. Κόβει μόνο τη. Κόβει μόνο του συνδέσμου και βγαίνουν τα πινελίκια μόνο. Δεν προλάβαινε και εγώ δεν συνδέσμου. Έκοβε τα άντε και. Μισού. Καλύτερη φάρσα λοιπόν. Το συνέδριο του Σπύρου του Βαλιμίτη. Του Βαλιμίτη. Είναι σε ένα συνέδριο. Να ήταν εδώ να το παραλάβει. Συνέδριο. Πώς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σου. Παίρνω τηλέφωνο το Σπύρο του Βαλιμίτη. Ναι, φίλε μου. Καλημέρα. Παίρνω, με λέμε Κίκο Κίκου, παίρνω από την Κρήτη. Ναι. Ακούτε με. Ναι. Είμαι ναι. Από την Κύπρο. Να ρωτήσω κάτι σας. Πάρε με σε λίγο γιατί τώρα έχω ένα συνέδριο.
Τι συνεργάζομαι, τι σώσας κάτι. Να ήταν εδώ να το παραλάβει, να δώσει και τις ευχαριστίες σου. Με το μαλάκι το ωραίο το λαβάνε. Ευχαριστώ τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Λοιπόν, κύριοι, Μάπε Σόου, Μαντρέντιο 106,2, τελευταία εκπομπή για φέτος και όχι, πάμε στα ποίηματα των παιδιών. Ναι, αλλά να καταγγείλω ότι εγώ το ποίημα μου το έγραψα σε... όσο ένα break ήταν και άλλοι είχαν και το αυτό όσο ακόμα γράφει εδώ πέρα. Εγώ έχω γράψει δύο ποίηματα. Φαντάζομαι. Όντως. Ναι, τα οποία είναι κατηγορία Νόμπελ. Στάνταρ. Νόμπελ. Στάνταρ. Εγώ. Μέχρι να βγω έπρεπε να μπω. Αλλά... Ένα αυγό. Αλλά τα ετοιμάσα. Λοιπόν, να πούμε ότι το δικό μου τμήμα είναι πιο γρήγορο. Λογικά θα είναι το πιο καλό. Λογικά η λογική λέει. Θα είναι το πιο καλό. Αλλά να ξέρετε, θέλω και μία ανοχή. Κύριοι, άρχεται ο κύκλο των βλαμμένων ποιητών. Παρακαλώ το χαλί. Το ποίημα μου. Σου ποιος να ξεκινήσεις. Α, έλα. Ξεκίνα. Για μένα είσαι εντάξει. Ποιητή, σταμάτη. Σε ακούμε. Ακούμπησε την τυβενό σου, σε παρακαλώ, στο κάθισμα και ξεκίνα. Κοίτα, ήθελα να βάλω και ένα κομμάτι, ένα τελευταίο ρεφρέν, το οποίο είναι για την Ελαφόνισο. Ωραία. Αλλά το αφήνω να εννοηθεί. Υπάρχει ένα ρεφρέν το οποίο λείπει και είναι για την Ελαφόνισο. Α, την Ελαφόνισο. Ξέρετε. Θες να ξεκινήσω, Χρήστος Βεντούρης. Όχι, το έχω, ναι. Στραπάτσο, μα και μπάτσο, μα και μπάτσο, έφαγα γερό στραπάτσο. Πίσω είναι λίγο. Έχω τον μπάτσο πίσω μου. Έλα, ξεκόλα να πούμε. Λοιπόν, πίσω είναι, πίσω. Πάμε την αρχή. Αστυνομικός στον άνθρωπος, δεν είναι μπάτσο. Καλά σου λέει, Ρεντρέ. Ναι, ρε. Δεν δείχτηκε, δεν δείχτηκε. Συνέχισε. Ωραίος αστυνομικός με βερμούδα και καλτσάκια. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, μα και μπάτσο, μα και μπάτσο, έφαγα γερό στραπάτσο. Κι όταν ζήτησες γκασπάτσο, σίγουρα είπα θα της κάτσω. Όλοι με φωνάζουν μπάτσο, επειδή είπα θα σου κάτσω. Τώρα μόνος μου κοιμάμαι, το όνομά σου δεν θυμάμαι. Να ξέρεις ότι η Σινατσάκη κρεμότανε τα χείλη σου. Και όταν είπες γκασπάτσο, τρελάθηκε, γιατί της αρέσουν και τα φαγητά αυτά, οι κρύες σούπες. Ναι, για τη Σινατσάκη το έγραψα. Μπράβο, Σινατσάκη. Και μου λείπει και μια παράγραφος, η οποία ελαφώνησες μέσα. Ελαφώνησες. Πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς. Χρήστη Βεντούρη. Λοιπόν, καρχάς. Ποιητή Χρήστη. Καρχάς. Ξέχασα να βάλω τη λέξη στραπάτσο μέσα. Μα ήταν το θέμα το. Ναι, πήγα να το κάνω, το ξέχασα, αλλά θα το. Τι εννοείς πήγα να το κάνω. Κόλα τη στο τέλος, θα την κολλήσει στο τέλος. Κόλα τη στο τέλος. Θα την κολλήσει στο τέλος. Τσόντα. Μια παρένθεση, μια παρένθεση. Το μεσημέρι καθόμασταν όλοι εδώ σε κάποια φάση έξω και λέει ο Γκαρέζος, διάβαζε κάτι ειδήσει στο κινητό και λέει: ένας τύπος πήγε στο Κάμπτεν στο Λονδίνο και αγόρασε μια τσάντα 15 ευρώ. Και τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η τσάντα ήταν του Άντι Βόρχολ και έκανε 15.000 τελικά. 450.000. Και τι απαντάει ρε φίλε ο Χρήστης, τι απαντάει. Τελικά το έμαθε. Και το γυρίζω ρε φίλε και το κοιτάζω. Το πίστευα ότι νόμιζα ότι ήταν κάποιο ηχείο και κάποιος με κορόιδευε, μου είχαν γράψει καμιά κασέτα. Τελικά το έμαθε. Του τη γυρίσανε. Παίρνεις συμπληρώματα για αυτό που έχεις φτιάξει. Όχι, όχι, απλά το. Επειδή είναι η κάμερα, κοίτα εδώ. Τα έχεις δει εσύ, αυτά είναι. Κοίτα, είναι η κάμερα και βάζεις το χέρι έτσι και το πλύζει. Δεν έχεις γκόμενα. Λοιπόν, έλα, πάμε από το ποίημα μου. Το ποίημα. Άντε, πέστε. Ποιητά. Ποιο σου πέθανε ο γκόμενα. Ποιητά Χρήστη. Ένα τραγκόμενα είναι αυτή, ρε φίλε. Αφού δεν τη βλέπεις σοβαρά. Ναι, ρε φίλε, αφού πας και βάλε. Το ποίημα μου λέγεται. What the fuck. Τι! Όχι, δεν γίνεται. What the fuck. Με A. Η νότα. What the fuck. Foul. What the fuck. Fuck me. Τέλος πάντων. Παιδιά, τελείωσε με το φα και φα. Ρε Στέφανε. Με κάπου. Ρε Στέφανε. Κοίταγε παλιός. Ρε Στέφανε. Ρε φίλε. Ξέρεις και αγγλέζικα εσύ. Κοίταγε παλιός. Αυτός το έχει βγάλει τίτλο. Ξέρεις αγγλέζικα. Εσύ βγάλ το από τίτλο. Είπα what the fuck, νότα. Φα. Τη νότα. Θα ονομάζεται. Φα. Παξί αντίπαξι. Μπράβο. Έτσι τα λέμε. One way. Ωρενάδε. Ωραία. Το ποίημα μου λέγεται αναγκαστικά. Πόσοι αντίπαξι. Εντάξει. Ήμουν στο δημοτικό. Και από το πουθενά έφαγα ένα μπάτσο. Τι σκάτα αναρωτήθηκα. Και είπα, μα... και είπα μα και κάτσω. Τότε σε αντίκρισα. Συνεχίζει να βρει σε διάφορε γλώσσε. Τότε σε αντίκρισα στι κόρε των ματιών μου και νομίζω σε αιγεύτηκα στην άκρη των χιλιών μου. Ήμουν μικρό, δεν κατάλαβα. Ναι. Πω μάλλον ήσουν άντρα. Και τότε είμαι λιπόθυμο, πήγα στο Αλεξάνδρα. Από τότε. Πάρα πολύ. Περίμενε με ένα βράδυ χειρουργό σα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι αληθινή ιστορία. Ενδιαφέρεσαι πολύ. Θα σου πω όταν είμαστε οι δυο μας. Λέγει. Από τότε είχα πρόβλημα. Τα όνειρά μου μαύρα. Και για γιατριά
Πήγα και έμαθα μάνα τι είναι το τάντρα. Τάντρα. Τι στραπάτσο. Τι στραπάτσο. Τι σκατά. Αυτό που κάνει στο τέλος που δεν. Αυτό είναι ποιητικό. Να σου πω. Έλα. Το τάντρα δεν είναι τεχνική για να γίνει καλά. Είναι για το σεξ, νομίζω. Ναι, το ξέρω. Είναι θεωρία ζωή. Χρήστο, ξέρει να κάνει ταντρικό σεξ. Η σεξ. Το έχουμε αναλύσει εδώ στην εκπομπή. Σεξ γενικώ. Ήμουνα. Τι ήμουνα. Ήσουνα, ξέρω να κάνω ταντρικό σεξ. Ναι, εκείνη την ώρα. Ναι, ρε. Α, ναι. Άρα ξέρω. Στην εκπομπή έχουμε πει ότι το ταντρικό σεξ είναι ένα σεξ, το σεξ που είναι πολύ εγκεφαλικό και διαρκεί πολλή ώρα γιατί έχει πολύ παιχνίδι. Μπράβο, για να μπορεί να έχει δύο μέρε να κάνει σεξ. Το πατέρα σου λέει. Ναι. Πολύ παιχνίδι. Μένει ψυχολόγος, γι' αυτό το ρωτάω. Δεν κατάλαβα. Αυτό. 8 ώρες. Μπορείς να κάνεις 8 ώρες, αρκεί να ακουμπάς λίγο τα χέρια σου με τον άλλο, να κοιτάς τα μάτια σου. Τι λες, ρε Σίλια! Μπορώ να πάρω τον έλεγχο της εκπομπής, λίγο σας παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να έρθει η μέρα από εδώ να μιλήσει με τον Στέφανο και τον Σταμάτη κατά εξοχήν, αλλά και με τους άλλους δύο φυσικά, για το ταντρικό σεξ. Βασικά. Σίγουρα κάποια πράγματα τους γαργάλισαν τα αυτιά. Για 8 ώρες θέλουμε να μας μιλάς. Κάτσε. Τι, 8 ώρες σεξ, φίλε, για ποιο λόγο? Να αγκαλιάσουμε κανένα δέντρο. Είμαι σίγουρη ότι ο Στέφανος ξέρει πολύ καλά, είναι πολύ διάσημο τραγουδιστή. Τον Sting. Το Sting, ότι κάνει. Τι κάνει? Ταντρικό σεξ. Ναι. Είναι πέρα από το σωματικό. Δεν είχε να βγάλει του ξέπε 500 χρόνια να πούμε. Είναι πολύ παθολογικό. Έχει πλαγωθεί. Πολύ τάντρα, τάντρα. Πολύ τάντρα. Κομμάτι τίποτα μου. Στο στούντιο τίποτα. Περιλαμβάνει και φαγητό αν θέλετε. Κατά τη διάρκεια. Μπουφέ. Να σου πω. Μπορείς να τρώσεις. Πας μαζί. Πας μαζί με την κόμενα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Περαστώ. Περιλαμβάνει φαγητό. Να περνάει ένας κύριος. Όχι. Finger food. Finger food. Να σου πω, Μέρη, όσοι χωρίς πλάκα. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, πες ότι εγώ είμαι κάπου με την κοπέλα που αγαπώ και είμαστε ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι. Ναι. Και ξαφνικά αυτό να κάνουμε ταντρικό σεξ. Επιτρέπεται να τη βρίζω σε αυτό το σεξ? Όχι. Να ψιλοχτυπάω. Μιλάτε βαθιά για τα συναισθήματά σου ένας τον άλλον. Έχετε αυτόν τον άπειρο σεβασμό που απαιτεί τη βαθιά. Άρα τα αντρικό σεξ δεν μπορούμε να κάνουμε βίζιτα. Που έχεις μπλέξει, ρε Μέρη. Που έχεις μπλέξει, ρε Μέρη. Τι είναι αυτά τα οκάλτ? Εσύ, Νίκο, έχεις κάνει ποτέ τα αντρικό σεξ? Συνέχεια, κάθε μέρα. Αντρικό. 8 ώρες εδώ, 8 ώρες ταντρικό σεξ. Έχεις κάνει και ύπνος. Αντρικό σεξ. Έχω κάνει αντρικό και ταντρικό. Αντρικό. Ποιο είναι το κάτι που σου αρέσει το ταντρικό, πού είναι εκεί που κορυφώνεις? Και στη ρωτάς, Ελίμη, τώρα. Τώρα θα σου πω. Με φαγητό κάνει σίγουρα. Ναι, είμαστε το. Το Donkey Punch. Δεν υπάρχει κορύφωση στο ταντρικό σεξ, νομίζω. Red tape. Μάλιστα. Εσύ, Στέφανε, έχεις κάνει? Μια φορά. Πώς... Συνεχίζω και αυτή τη στιγμή κάνω. Εγώ δεν είμαι το 8 ώρα, αγόρι μου. Τώρα μας κάνει. Τώρα κάνει σεξ που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Εγώ το νιώθω. Και τι σε μας κάνεις? Άπειρο το αντρικό σεξ. Σε μας κάνεις, ρε. Σε μένα μην κάνεις, έχω παιδί, ρε φίλε. Εμένα μην τολμήσεις να κάνεις τη βλακία πάνω μου. Φίλε, έχω παιδί. Παιδί. Εντάξει, είπαμε να κάνουμε δύο πλάκες με το τελάκι. Θα πάω στο παιδί μου, ρε φίλε. Μην καταλάβει το πάει και ένα αντρικό σεξ στη δουλειά. Εγώ κάνω μαντρικό σεξ. Λοιπόν. Μαντρικό. Όχι, εντάξει, θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Μάντρα, μάντρα. Ρε Δημήτρη, δεν πέρασε τελικά να με πάρει να πάμε μαζί τα βραβεία. Εύχομαι να σου φυτρώσει μια ελιά και στο άλλο μαγούλο. Ειρήνη Ολυμπιακός, γεια σου, Ειρήνη. Αφού σου είπα, θα είμαι στο μάτι, είμαι από το μεσημέρι στο μάτι. Δεν έχω πάει σπίτι καθόλου. Άντε, κάντε, λέει, διάλειμμα και ελάτε. Έχω, λέει, μπουλουκόταυλος. Από γραφείο σε γραφείο. Δεν έχει μείνει τίποτα, παιδιά. Έξω είναι 300 άτομα μόλις με ενημέρωσαν. Είναι 300 άνθρωποι. Το φαγητό που ήρθε για 40 ανθρώπους, όπως καταλαβαίνετε, δεν έφυγε ούτε για. Σας ακούω κρατώντας, λέει. Τελείωσε το φαγητό. Έχει μείνει τίποτα έξω από το φαγητό. Φάγατε, ρε. Εντάξει, έλα, όπως είστε. Σας ακούω κρατώντας την κόρη μου που σήμερα έγινε 30 ημερών. Μπράβο, ρε φίλε. Καρδίρια, να ζήσει. Έκλαιγε, λέει, και μόλις αρχίσατε, σταμάτησε. Πού πάτε, ρε παιδιά, τι θα κάνω τώρα, Θανάσης και Έλλη. Να είστε καλά, ρε παιδιά, σας ευχαριστούμε. Είστε ο λόγος. Όχι. Ο, δεν είναι η Έλλη αυτή. Ηρέμησε, αγόρι μου. Ηρέμησε. 30 ημερών είναι, ρε. Πολύ σου ειδικό το μοντέλο, δεν μπορώ αυτά. Μπες μέσα. Όχι, εντάξει. Για φαντάσου. Όχι, με τίποτα. Να πούμε πολλούς χαιρετισμούς στον Θανάση και στην Έλλη και τους, ότι πάνω απ' όλα σεβόμαστε όλες αυτές τις ώρες που έκατσαν και μας ανέχθηκαν. Να είναι καλά τα παιδιά. Ούγκα, και εγώ είχα, και να ξέρω ότι καμιά φορά επειδή εγώ βγαίνα και στριμμένος, ότι ο λόγος που τους φώναζα σε αυτούς εδώ ήταν γιατί ήθελα να κρατάνε ψηλά εσάς. Το σεβασμό που δίνεις εσάς. Έχεις τα μούτρα όταν μπαίνεις στο πρωί, ρε. Τι κάνει μια φορά? Εμένα με κράζει. Στον αέρα είναι μια χαρά. Ωραία, πείτε μου τα παράπονα. Εμένα με κράζει. Λοιπόν, μισό λεπτό, πάμε σε ένα break. Τι θέλεις?
Ωραία, συνεχίζουμε. Ωραία, συνεχίζουμε. Να... Θες μετά να κάνουμε γραμμή παραπώνων, να πάμε στο τηλέφωνο ένα-ένα δίπλα και να κάνουμε γραμμή παραπώνων. Ανώνυμα. Ωραία, ωραία, ωραία. Τα παράπονα που λοιπόν, έχουμε. Ανώνυμα, ανώνυμα. Άρα λοιπόν ανώνυμα. Πάμε για ένα κομμάτι και επιστρέφουμε με έναν-έναν του μάπε που θα πάνε δίπλα και θα μου λένε τηλεφωνικά τα παράπονα του. Ανώνυμα. Και ανώνυμα. Ακούμε Vanilla Ice και Ice Ice Baby. Ο πρώτο λευκό ράπερ που εισέπραξε πολύ πόλεμο. Έτσι, πριν τον Eminem. Alright, stop, collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. The point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling, in my 5.0. Put my rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all, I don't mean. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Take heed, cause I'm a lyrical poet. Miami's on the scene, just in case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground. Cause my style's like a chemical spill. Feasible rhymes you can vision and feel. Conducted in form, this is a hell of a concept. We make it hype, and you want us to print this. Shape plays on a fade, slice like a ninja. Cut like a razor blade so fast. Other DJs say damn, if a rhyme was a drug, I'd sell it by the gram. Keep my composure when it's time to get loose. Magnetized by the mic while I kick my juice. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while DJ revolves it. Radio 106,2, Mappes Music Awards 2012, τέταρτη απονομή και έξω γίνεται χαμός. Σας το μεταφέρω εγώ, είναι και τρία άτομα έξω. Όχι, είναι 300 άτομα έξω. Το φαγητό σώθηκε. Αν θέλετε να έρθετε να φάτε, μην έρθετε. Φάτε σπίτι και ελάτε. Εν πάση περιπτώσει, ούτε ξυδιά έχουμε όπως περιμέναμε, δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε όμως καλή διάθεση και μπορεί να γίνει κανένα νταναβέρι έξω. Εκτός βέβαια από τα ζευγάρια που έχουν ήδη έρθει ή τους παντρεμένους. Μόλις γνώρισα το φίλο μου. Νικός, τον Νικό γνώρισα. Ποιος ήταν την χορεύτρια τη γυναίκα. Ω! Πώς το λένε! Τώρα έχασα, δεν πειράζει. Νομίζω ο Νίκος, ωστόσο. Δεν ξέρω. Ο οποίος μας και πει ότι η χορευτή. Εσύ γιατί έχεις μείνει εδώ, ξέρεις. Πολύ ωραία. Τώρα ήρθα. Ωραία. Ας μιλήσουμε λοιπόν. Να πω λίγο κάποια πράγματα. Ότι από θυσίες, μέσα από θυσίες εγώ μπόρεσα και κράτησα αυτό εδώ το πράγμα που λέγεται, αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Mappes Show. Στο μάλλον να το πω, να τα πω, γιατί. Επειδή είσαι μόνος. Γιατί ετοιμάζεστε να μου την πείτε. Ας πούμε λοιπόν, ας βγουν οι υπόλοιποι Mappes να πούν. Τώρα στην τελευταία εκπομπή τα παράπονά τους από μένα που έχω δώσει το αίμα της ψυχής μου για όλους σας έναν έναν. Και εσύ μου ξέμεινες εδώ χωρίς να σε έχω καλέσει. Λοιπόν, ο πρώτος μας βγει στον αέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ποιος είναι?
Ανώνυμη είναι η τέτοια γραμμή. Η τέτοια είναι ανώνυμη. Παρουσιαστή του ΜΑΤ, από casting εκεί πέρα. 800 άτομα αυτόν διαλέξαμε. Συνέχισε. Πού ξέρει εσύ, μεγάλε. Έλα, ρε Χρήστο, αφού πρέπει να κάνει τα παράπονα σου από μένα. Ωραία, ωραία, ωραία. Επώνυμα, επώνυμα, λοιπόν. Επώνυμα, ναι, είμαι ο Χρήστο Βεντούρη. Λοιπόν, δεν μπορεί, φίλε, σε έχει σιγά την ψυχή μου. Μπαίνω κάθε πρωί. Και μπαίνω κάθε πρωί στο στούντιο και μου λες να πούμε για το μαλλί μου ότι είναι κάτω. Σου εξηγώ ότι είναι από το κράνος, δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Μία, δύο, τρεις. Μετά μου λες για τα ρούχα ότι είναι gay τα ρούχα. Δεν είναι gay τα ρούχα. Απλά είμαι λίγο trend, είμαι λίγο πιο in. Μ' αρέσει ο Stan. Καταλαβαίνεις. Σου αρέσει ο Stan. Και ο Σάιξ ο Ρουβάς δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι. Η ροζ βερμούδα επιμένεις ότι δεν είναι. Δεν είναι gay, είναι άποψη. Μάλιστα. Είναι άποψη αυτό το πράγμα. Το μπλουζάκι με το V, το ριγέ, το γαλανόλευκο. Γαλανόλευκο, Ελλάδα είμαστε. Δηλαδή τι θα κάνουμε, δεν κάνω το γαλανόλευκο. Το ότι κάθεσαι στην καρέκλα και σφίγγει το χερούλι επίτηδες για να πρίζετε το χέρι σου. Αυτά είναι δικά σου κόλπα, ελαφωνισιάτικα. Τι ήθελα να πω, ήθελα να πω επίσης ότι η βερμούδα μου είναι πάρα πολύ ωραία. Εσύ δηλαδή που βάζεις τα πράσινα τα παντελόνια, εγώ σου λέω τίποτα. Σου λέω ωραία, καλό, ωραίο. Έλα, μια φορά το φτιάξε. Μετά το ξαναβάλε. Αυτό είναι παραπονό. Αυτό είναι παραπονό. Τίποτα άλλο κατά τα άλλα, συμπαθώ πολύ. Να πούμε ένα πρωί ότι ήρθε όντως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με πράσινο παντελόνι. Σαν τον Ντονατέλο ήταν. Πράσινο, πράσινο, κατά πράσινο. Ήταν η κακιά η ώρα τώρα, εντάξει. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να μοιραστώ. Λοιπόν. Υπάρχει κάποιος άλλος εκεί δίπλα που θέλει να μοιραστεί τον πόνο του. Κάποιος ήρθε εδώ πέρα. Για δώστε μας, πέρασε τον μας τη γραμμή. Ναι, ναι, μισό. Μισό. Σαν να μιλάμε με τίποτα. Ναι, ναι, έλα φίλε μου. Καλησπέρα αδερφέ. Καλησπέρα. Είσαι στον αέρα. Καλησπέρα, ο Νίκος είμαι. Γεια σου Νικόλα. Νικόλα τι γίνεται. Ο Βεντούρης. Ο Ράπτης. Ο Νίκος ο Βεντούρης. Γιατί ήρθα εδώ. Ήρθες για να μας πεις, για να μην με βλέπεις τα μάτια και νιώθεις άβολα. Όχι, δεν είχα πρόβλημα και μάπα σου να τα πω. Τι πρόβλημα έχεις από μένα. Τι που εγώ σε έχω πειράξει. Τα παράπονά σου από τον Ουγγαρέζο. Χυμά. Ναι. Όχι. Χύμα θες. Πρόσεχε, γιατί και εγώ χύμα θα απαντήσω. Οπότε κανείς δεν θα είναι χύμα από ό,τι. Ναι, οπότε καλύτερα να κάνουμε κάτι και καλυμμένο, ξέρεις αυτό. Κρατήσουμε τους τύπους. Σχεδόν γραμμένο. Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Είναι φυσιολογικό. Από το γενικό στο ειδικό. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να ξεπερνιούνται αυτά τα προβλήματα με συζήτηση, με σύνεση, κατάλαβες, με αγάπη και όλα αυτά. Κατάλαβες αυτά. Μάλιστα. Ποιο είναι το πρόβλημα σου από μένα, θα μου πεις. Τριφύλλε ώρες όσες χειρότερα και από να είχα γκόμενα. Γιατί. Γιατί με ζαλείς μηνύματα, τηλέφωνα, μετά δεν το σηκώνεις. Θες παιχνίδια, κατάλαβες. Το αντίθετο γίνεται. Στέφανε, εσύ μου στέλνεις συνέχεια μηνύματα σε ντόνια. Γιατί δεν απαντάς, όταν σε παίρνω. Γιατί δεν απαντάς. Εγώ το κάνω στους άλλους αυτό και στο κάνεις σε μένα. Μου στέλνεις... Δυο μονάδες μπορεί να έχω και θα σε πάρω τηλέφωνο. Αλλά εσύ δεν απαντάς. Μα πάντα έχεις δυο μονάδες. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, λέει και ο Στέφανος από πίσω μου. Πολύ ωραία. Να έρθει ο Σταμάτης στη γραμμή για να μας πει. Αυτό ήταν όλο. Ναι, αυτό ήταν. Έλα, ρούτε αίμα να δεινά. Έλα μπροστά. Σταμάτη, εσύ είσαι, γιατί κλαις. Γιατί όλο με πειράζεται. Ρε φίλε, όποιος δεν σε ξέρει, σκέφτε τώρα ένα γουρουνόπουλο να πούμε το μήλο. Με το μήλο στο στόμα να κλαίει. Και έρχομαι εκεί το πρωί και με λέει το χοντρό. Και καλά είσαι ο Δημητρέα, με λέει χοντρό και χοντρός ρε φίλε. Ο Ράπτης. Ναι ρε φίλε. Εντάξει. Με λέει χοντρό ρε φίλε και με φυλάει στην κοιλιά μου την πόη. Να σου πω κάτι Σταμάτη, εσύ ναι. Πιστεύεις ότι είσαι πιο χοντρός από τον Νίκο. Όχι. Κάτσε περίμενε, γυμνός. Χοντρή. Γυμνή είμαστε το ίδιο. Κύριε Χοντρή. Μάλιστα. Εντάξει, από μένα έχεις κάποιο παράπονο. Όχι ρε Δημήτρη, απ' τον άλλον έχω, θέλω να φύγει από την εκπομπή, να κάνουμε μόνοι μας όπως παλιά. Κάτσε το σταμάτη μου να είσαι καλά, δώσε μου και το Ράπτη τώρα. Πάρ' τον, πάρ' τον χοντρέ. Παρακαλώ. Τι γίνεται. Καλώς τον Νικολάκη, τι γίνεται αγόρι μου. Προσπάθει. Από Νέα Ερυθρέα παίρνεις. Από πού παίρνεις, από πολιτεία. Πολιτεία εδώ. Ο Σοκράτης από Διόνυσο ό,τι κάνει. Κάτσε λίγο γιατί καθόμαστε στην πισίνα τώρα. Ναι, ναι. Τι γίνεται. Ξύσε το ιγκουάνα σου. Τώρα. Για πες. Δεν έχω παράπονα από σένα Δημήτρη. Καλά ρε λαλάκες. Πριν μου λέγατε έχουμε παράπονα καλά και όταν ήρθε η ώρα να με βάζεις το δίδιο το πες δε. Δεν έχω παράπονα, τα πάμε τέλεια. Μάλιστα. Δεν έχω να πω. Ούτε κάτι μικρό έτσι. Κάτι μικρό. Όχι, προ Θεού. Έλα πίσω. Όσον αφορά την επίθεση που δέχτηκες από τον Σταμάτη για το ποιος είναι πιο χοντρός, ποια είναι η απάντησή σου. Εγώ είμαι πιο χοντρός. Α, ναι! Ναι. Οκ. Okay. Α, τώρα ναι! Αντάξει, Νίκο. Λοιπόν, έλα πίσω γιατί έχουμε διαβάσει το ποίημά σου. Να είσαι καλά. Ούκα και εγώ είχα το ίδιο πρόβλημα με το κατούριμα. Καμιά φορά και δύο φορές το ίδιο βράδυ. Μαμότο. Έρχομαι εκεί, κάντε χώρο. Έλα. Έλα να κατουρίσουμε όλοι μαζί. Να κατουριθούμε πάνω μας. Δεν σοβαρά μέχρι πρώτη γυμνασίου. Ακόμα δεν μπορώ να το. Έκτη δημοτικού.
κλέρωνα το κρεβάτι μου. Δεν περίμενα να το πω μπροστά σε όλου αυτού του μάπε, αλλά ισχύει. Θε κάτι να πει, θε να μου κάνει τον. Όχι, λυπάμαι, λυπάμαι. Έχω μια φορά λέει. Εγώ λυπάμαι γιατί έχω λυπάμαι για λογαριασμό σου, λυπάμαι, ρε. Γιατί? Εσύ λυπάσαι για μένα γιατί, επειδή κλερώνω το κρεβάτι μου. Εγώ δεν κατούρωσα το κρεβάτι μου. Πρώτα κλερώνω το κρεβάτι μου. Εγώ κατούρωσα το πλυντήριο. Ναι. Υπνοβατούσα και πήγα και κατούρωσα μέσα στο πλυντήριο. Τι έκανε? Υπνοβατούσα. Πήγε και άνοιξε το πλυντήριο και αφού το άνοιξε και πάλι δεν κατάλαβε. Εδώ στο απορριπαντικό ή στο μαλακτικό κατουρούσε. Για τα άλλα. Για τον ψυχολογικό κόσμο. Για τα άλλα. Όχι, με βρήκε. Άνοιξε την πόρτα ή το πορτάκι που μπαίνουν τα. Την πόρτα κανονικά. Ποιο σε βρήκε? Η μάνα μου. Μοιάζει κάπου. Ο ξάδερφό μου ο Νίκο μια φορά είχε πάλι εκπνοβατούσε. Σηκώθηκε το κρεβάτι και πήγε και κατούρισε τον πατέρα του. Που κοιμόταν. Το έχουμε κάνει στο φάλιο με τη σμένη σπίτι. Σε ένα πάρτι. Και είχαν ρε φίλε τη γιαγιά σε ένα δωμάτιο κοιμόταν. Που ήταν η τυχισμένη πόρτα. Ξέρεις, ήταν όπως είναι ο τείχος. Και τη πρόχνει άλλο και μπαίνει μέσα. Και κουμπίνει μια χτά τη γιαγιά. Και ήταν ψηλό στα τελευταία έτσι κιόλα. Αλλά είχε το κουράγιο να κάνει. Ήταν χάμπερ. Νικολάκη, έχει ανοίξει μαγαζί με χάμπερ. Ελάτε με το Θάνο να φάτε. Έλα τέλος τώρα, τέλος αυτό το θέμα. Φύγαμε για ένα break και επιστρέφουμε Mappes Music Awards. Όπως καταλάβατε, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Λεγόταν Big Alice, Μεγάλη Αλίκη. Frontman φυσικά ο Κώστας Big Alice. Το κομμάτι I Miss You αργότερα το έκανε και στα ελληνικά, αλλά εμείς μένουμε στα πρώτα.
Radio 106,2. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Mappes Music Awards 2014 απονομή. Ποιος να το πίστευε, έφτασε εκείνη η αποφράδα μέρα όπου θα σας άκουγα για τελευταία φορά. Ελπίζω να διαψευστώ πάντως αυτό που λέω. Θέλω από μεριά μου να σας ευχαριστήσω για αυτά τα υπέροχα πρωινά των τελευταίων 2,5 χρόνων. Τόσα σας ακούω. Πέρασα τόσα και τόσα και περίμενα πώς και πώς να ξημερώσει η μέρα για να σας ακούσω να νιώσω καλύτερα. Ταυτίστηκα με τη φάση σας. Ελπίζω να είστε και του χρόνου και να μην είστε όμως. Έχετε αφήσει γερή παρακαταθήκη για τη νέα γενιά. Εξάλλου, Mappes είναι τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ για όλα, Αλέξανδρος. Μπράβο, Αλέξανδρος. Ακούσατε. Ναι, ρε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι είσαι ο λόγος που δεν μετανιώνω ούτε δευτερόλεπτο για όσα πέρασα και πίστεψέ με, περάσαμε πολλά εδώ οι Mappes. Αλλά ρε, το κάναμε για όλους εσάς. Ε? Τι έγινε. Τι έγινε, λέει ο Άνης. Καλώς ήταν. Τι μα, φέραν κάτι πίτσες. Φέραν κάτι πίτσες. Αυτό φέραν κάτι πίτσες τώρα και λέμε τι γίνεται. Όχι, δεν τελειώσαν, έξω τα φαγητά, έχει φαγητά. Α, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριοι, συνεχίζουμε την ποιητική βραδιά. Ο κύκλος των βλαμμένων ποιητών υπολείπονται τα ποιήματα του Στέφανου Γκέιτλι και του Νικόλα Ράπτη. Νικολάκη, όταν θα είναι και το χαλί από πίσω. Δώσε λίγο χρόνο στο μαζοκόπο και δεν είχε. Δεν είχε κανένα τζόβενο. Δεν είναι τώρα. Παλιό. Δεν είχα βγει τόσο όσο υπολόγιζα. Δεν είχα κάνει τόσο καλή κούρμπα στο κινητό. Συγγνώμη. Έτρεχαμε 100. Κάτι, τίτλο. Στραπάτσο, ρε Στεφανέ. Τι στραπάτσο, ρε Νίκο. Ανώνυμο. Ηλίθιο, ρε. Αυτό θέλει να στραπάτσο. Κάτσε, ρε. Να πούμε εδώ. Μπορεί να έχει άλλο τίτλο, ρε. Βέβαια μπορεί. Ωραία, στραπάτσο. Ωραία, εντάξει. Έτρεχαμε 100 και είδα ένα μπάτσο. Μάλιστα. Στο συνοδηγό καθόσουνα και μου δίνες χλάτσο. 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 Ναι, ναι. Τι είναι το χλάτσο. Χλάτσο το τρίπον. Από το πείμα να χωρίς φιλέ. Εξηγεί την πορεία. Ναι, ναι, ναι. Φρένο ξαφνικά επάτησα, σου φράκαρε στο στόμα. Τα μάτια σου δακρύσανε, η μάσκαρα στο χώμα. Δεν πιστεύω να μιλάς για πέος. Όχι, ρε. Χλάτσο, ρε. Ούτε για χλάτσο. Όχι, ρε. Χλάτσο. Χλάτσο είναι. Πες εσύ που είσαι στο Θεσσαλονίκη. Όταν μπαίνει μπάλα στο χλάτσο. Πες εσύ που είσαι στο Θεσσαλονίκη, του λέει. Χλάτσο. Χλάτσο δεν είναι. Χλάτσο είναι στο σταμπλό. Μόνο όταν μπαίνει μπάλα. Χλάτσο δεν είναι με ζαμποντηρί. Με ζαμποντηρί. Ναι. Ωραία, μπουγάτσα χλάτσο δεν είχατε. Συγγνώμη, μπορείς να το ξαναπαγγείλεις άλλη μία το ποίημα, γιατί νομίζω ότι έχει μέσα βρωμοκουβέντες. Ναι, ρε φίλε. Εσύ νομίζεις. Για συνέχιση. Κρυμμένο νόημα. Βρωμονοήματα έχει. Έτρεχαμε 100 και είδα ένα μπάτσο. Ωραία. Στο συνοδηγό καθόσουνα και μου δίνες χλάτσο. Τι σημαίνει δίνω χλάτσο, ρε φίλε. Έτρωγε. Κομμάτι και το δίνει. Πώς τον συνοδηγό. Ναι. Είναι πολύ νόστιμο, πάρε μια πουλιά. Μ' αρέσει να το χλατσό. Ένα χάμπερ δηλαδή. Φτιάχνω ένα χλάτσο στην Αθηνό Λαμίας. Σου δίνει ένα χάμπερ. Ναι. Φρένο ξαφνικά επάτησα. Σου φράκαρε στο στόμα. Το χλάτσο. Μπουκιά, η μπουκιά. Τα μάτια σου δακρύσαν, η μάσκαρα στο χώμα. Το χλάτσο. Μπράβο. Τέλειο. Πρόσεξε όμως. Μισό λεπτό. Αφού αυτή έδινε χλάτσο, πώς τη φράκαρε στο στόμα. Ο μπάτσος. Αφού αυτή το έτρωγε, εγώ μια μπουκιά πήρα. Το μεγαλύτερο κομμάτι το έχει αυτή. Ναι. Και έτσι πρέπει. Στέφανος Γκέιτλι. Είστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Είπε κάτι για Νόμπελ πριν. Δροσιά, ε. Έχει ανάπτυο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ποιητά. Το ποίημα μου λέγεται Μανουήλ Κομνηνός. Πώς? Είναι κάποιος φίλος σου. Εμμανουήλ Κομνηνός. Ναι. Μανουήλ. Μανουήλ Κομνηνός. Πάρε με τώρα, ρε Θεέ μου, γιατί με το Κομνηνός. Μίνι. Κομνηνός. Κομνηνός. Ο Βασιλεύς. Τι. Δεν ξέρω τι αδερφή σου, ρε φίλε. Sorry. Ναι. Ο Βασιλεύς κύρ Μανουήλ ο Κομνηνός. Κύρ Μανουήλ. Στέφανε, αυτό είναι τυπωμένο. Α, γι' αυτό έγραψε δύο. Ναι. Γιατί τα πήρες από το ίντερνετ. Όχι. Γιατί υπάρχουν, ρε. Είναι τυπωμένο, κοίτα εδώ. Διάβασε το. Κάτσε να το διαβάσω. Σταμάτα. Ο Βασιλεύς κύρ Μανουήλ ο Κομνηνός. Μια μέρα μελαγχολική του Σεπτεμβρίου. Αισθάνθηκε το θάνατο κοντά. Οι αστρολόγοι, σε παρένθεση οι πληρωμένοι, τις αυλείς σε φλιαρούσαν που άλλα πολλά χρόνια θα ζήσει ακόμη. Ενώ όμως έλεγαν αυτοί, εκείνος παλιές συνήθειες ευλαβείς θυμάται.
Και από τα κελιά των μοναχών προστάζει, ενδύματα εκκλησιαστικά να φέρουν. Και τα φορεί. Και τα φορεί. Και εφραίνεται που δείχνει όψη σε μνήμη ιερέως ή καλογύρου. Εσύ το έγραψε αυτό. Ναι, περίμενε. Ναι, κομινός. Ναι, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Τώρα θα δεις. Τα γνωστά του. Ευτυχισμένοι όλοι που πιστεύουν και σαν το βασιλέα Κυρμανουήλ τελειώνουν ντυμένοι μες στην πίστη των στραπάτσων. Άρα αυτός το έγραψε. Ναι. Δεν μπορεί. Ναι. Μπράβο, Στέφανε. Ο Γκέιτλι έχει σβήσει την τελευταία λέξη. Έχει κάνει στραπάτσον. Διάβασα ένα ποίημα ολόκληρο αλουνού. Ναι. Και η τελευταία λέξη ήταν σεμνότατα. Ναι. Και τη σβήνει και βάζει τραπάτσον. Δες και το πρώτο. Όσο μπορείς. Ναι, διάβασα το μετά. Α, Καβάφης. Όχι, Γκέιτλι. Έχει σβήσει. Είναι καβάφης. Τις τρεις τελευταίες λέξεις και οι τρεις τελευταίες λέξεις ήταν να γίνει σαν μια ξένη φορτική. Ναι. Και αυτός έχει γράψει ένα να γίνει ένα ξένο στραπάτσο. Αλλά λέω το άλλο μου άρεσε πιο πολύ. Και αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις. Τούτο προσπάθησε μόνο. Καβάφης. Γκέιτλι είναι ρε. Και τραγουδάει. Και τραγουδάει ο Γκέιτλι. Α, παιδιά. Εδώ θέλω να πω κάτι. Παρακαλώ. Έχω ένα ποίημα που θέλω να το μοιραστώ με όλους εσάς αργότερα. Τώρα. Τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Για μένα ναι. Θα κλάψουμε ρε κερατά. Κόψε το χαλί. Θα κλάψουμε ρε μπαγάσα. Κάτσε να βγάλω το κινητό μου. Τώρα στο δίλι. Στο κινητό έγραψε ποίημα. Τι είσαι ρε. Το γράψε στο κινητό. Ο Χρήστης Βεντούρης λοιπόν ζητά να πάρει το λόγο για να απαγγείλει ένα ποίημα που έχει γράψει εδώ και μέρες για μας. Όχι, σήμερα το έγραψα για μας. Να σου πάρω ένα καινούργιο κινητό. Το κινητό του ντύλερ. Το παπούτσι μου έχει πιο πολλά κουμπιά. Έχει το κινητό του ντύλερ, λέει. Συγγνώμη, συνεχίστε. Παρακαλώ. Όποτε μπορείς. Όπλα, μηχανάκια. Παρακαλώ. Έλα. Χωρίς έτσι, χωρίς. Stuff. Something. Πάμε. Για μένα όλα ξεκίνησαν. Ήμουν μικρός ακόμα. Πριν καν γίνει η εισαγωγή, ως χρήστης και στο πιώμα. Μα όταν είχα προβλήματα, ζέστη καιρό ή κρύο, λύση, 7 με 10 το πρωί, Mad Radio 106,2. Μάπε σο λεγότανε η εκπομπή ετούτη, που γέλαγες, ξεχνιώσουνα, σου και για το κουρκούτι. Τώρα σαν θαύμα είμαι εδώ και κάθομαι μαζί τους, ανάπλυνα το χέρι μου, θάγγιζα το μαλλί τους. Παρένθεση, όσοι έχουν. Εγώ δεν έχω. Λίγο γκέι ακούστηκε ίσως αυτός ο στίχος. Είναι από τη συγκίνηση, ο τελευταίος λίθος. Και από του χρόνου, αν δεν είμαστε εδώ, η μάπες είναι ιδέα. Μια τρελή ανάμνηση, να έχουμε για παρέα. Ίσως και τρόπος μια ζωής. Αυτά, όμως ποιος ξέρει τι θα φέρει η ζωή μετά το καλοκαίρι, χαιρετώσαν. Γι' αυτό δεν λέει σγκόμενα. Συγκριτικό ρε στα μάτια αυτό. Συγκριτικό ρε φίλε αυτό. Στα 21 του γράφει τέτοια, τι θα κάνει μετά. Άστο ρε, τι σου είπε. Σου είπε ότι εγώ σας άκουγα και γούστορα και ξαφνικά με έφερε ο Θεός εδώ δίπλα σας. Αγαπάτο ξανά. Πάντως το κουρκούτι δεν καίγεται. Αλλά μετά γράφει. Το κουρκούτι δεν καίγεται. Το κουρκούτι δεν καίγεται. Κι άλλες παρατηρήσεις. Έχω κι άλλες παρατηρήσεις. Με το χλατσί και το χλατσί. Πάμε για την επόμενη κατηγορία. Η επόμενη κατηγορία είναι καλύτερο θέμα ημέρας. Στην επόμενη κατηγορία, στην καλύτερη ερμηνεία τραγουδίου, σας έχουμε μία έκπληξη. Καλύτερο λοιπόν θέμα ημέρας, ας ακούσουμε τις υποψηφιότητες. Mappes Music Awards 2012 by Taverna Lefkes στη Βάρη. Είμαστε εδώ. Καλύτερο θέμα ημέρας. Τέταρτο, θα βάλουμε θέμα αν υπήρξε ποτέ τρίτο πρόσωπο. Το έχουμε βάλει, μωρέ. Τέταρτο. Μια και εδώ βρει συζήτηση. Χωρίς θέμα. Θέλετε να βοηθήσετε λίγο να βρούμε ένα θέμα ημέρας. Ναι. Πάμε. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατί γίνεται μια μικρή κοιλιά. Πάμε. Ψάξε με. Ναι. Τώρα. Ναι. Ωραία. Στήση τρύπα στην άμμο. Θα μάθω το θέμα της εκπομπής. Θα πάρουμε τον γιατρό. Ποιες τροφές προκαλούν στήση. Μπράβο. 18 και άνω, ναι. 18 και κάτω. Πόσο μεγάλη τρύπα έσκαψα στην άμμο φέτος. Φετί. Ποιο είναι το φετίχ μου στον έρωτα. Όλε! Έλα ρε φίλε, χάσπασε. Εκεί γενικά. Φίλε, πάρα πολύ καλό. Και ναι, ανυπομονώ να διαβάσω το μήνυμα, ναι, που λέει role play. Ναι, ναι. Κάνω πως είμαι ο Κόναν και η κοπέλα κάνει ότι της αρέσει. Mappes Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει. Κλαίω. Ποιο βραβεία πεθαίνει. Κυρινόμπα,
Το φάκελο, παρακαλώ. Να περάσει το τούμπανο. Το τούμπανο με το φάκελο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πάνω. Ευχαριστούμε τον πανάρα. Μαζέψου τώρα γιατί το επόμενο θα δει τα γίνει. Μαζέψου εκεί πίσω. Γιατί θα έρθει ο. Κάτσε γωνιά σου. Ναι. Στη γωνιά του πάνω γύρνα. Εγώ είμαι. Τέταρτο! Το τέταρτο είναι. Γκέιτλι. Γκέιτλι! Ναι! Α, Γκέιτλι! Ναι! Πάρε ένα βιμβερό. Τσίμπατο, συγχαρητήρια. Κάθε χρόνο παίρνω. Ένα βιμβερό. Πάμε στο Θεσσαλό. Πάμε λίγο σε μηνύματα. Θέλω μηνύματα. Ένα βιμβερό να πίνει την πύρα σου, Στέφανε. Ναι. Το κάνουμε. Εντάξει, άντε, έχω και εδώ πέρα και το. Τι θέλουμε, τι θέλουμε. Στην επόμενη κατηγορία, λοιπόν, περνάμε. Καλύτερη ερμηνεία τραγουδιού. Θέλω να μου πείτε τι σκεφτόσασταν όταν γράφατε αυτά τα τραγούδια. Μάλλον εμένα που έλειπα, έτσι, γιατί ήμουν στην Κιλίνη. Ναι, εγώ προσωπικά εσένα που έλειπε, το δράμα που ζούσα επειδή έλειπε από την εκπομπή εδώ. Ναι. Και να ξέρει ότι όσο έλειπε, η καρέκλα ήταν πάντα άδεια. Σαν, ναι, σαν να είσαι νεκρό. Είχαμε βάλει μια πλαστική κουκλά εδώ. Ναι, με το δάχτυλο. Μια πλαστική κουκλά με το δάχτυλο έτσι. Το κόψαμε και το κολλήσαμε εκεί. Ναι, έτσι. Ψέματα. Αλήθεια, έτσι ήταν. Πράγματι. Αγοραστή, 120 ευρώ δώσαμε. Λοιπόν, κύριοι, ας ακούσουμε τις υποψηφιότητες για το καλύτερο τραγούδι που έφτιαξαν οι Μάπες φέτος. Μάπες Music Awards 2012 by Taverna Lefkes στη Βάρη. Είμαστε εδώ. Καλύτερη ερμηνεία τραγουδιού. Any That's a Walkie του Michael Jackson. Παραδώσου λοιπόν του Πασχάλη. Παραδώσου λοιπόν. Ανεφόρα μωρό μου. Μην προβάλλεις αντίσταση. Μπορεί να πληγωθείς. Μαύρη λίστα. Blacklist της Άτζελας. Μπήκες μόνο σου στη μαύρη λίστα. Νικά έρχεσαι και φεύγεις τη λίστα. Δεν είμαστε για μπρικολάζ. Δεν είμαστε για πόρτα. Για να κάνεις τη γνώστη σου τη βόρτα. Όπου κι αν πας, της Ελεονόρας της Μελέτης. Κι ας είσαι από το σπίτι. Όπου κι αν πας, ό,τι κι αν λες. Σε περιμένω. Κάνω κυφτιές. Και εμένα δε. Κάνω κυφτιές. Τη ριτόμπα του Αντώνη Δελένδα. Κύριε ριτόμπα. Τη ριτόμπα. Το φιλί σου είναι ζαχαρικό. Τη ριτόμπα. Τη ριτόμπα. Είσαι μουρκα φιλικό. Μάπες Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει, κλαίω. Ποιο βραβείο πεθαίνεις. Για την επόμενη απονομή, ο Μύρωνας Στρατής. Ναι! Το τούπανο Μύρωνας Στρατής. Δεν το έκτισες καθόλου. Έχει το Μύρωνας Στρατής να δώσει μια απονομή και είσαι και το κες. Το κατάλαβες το κες. Το κατάλαβα. Μια έκπληξη λοιπόν. Κοντά μας είναι ο τροβαδούρος του έρωτα. Χωρίς πλάκα τώρα θέλω να το πω αυτό. Δεν θέλω να πω πολλά πολλά. Θέλω να πω ότι θεωρώ χωρίς πλάκα και εφθαρσός ότι είναι ο πιο ταλαντούχος καλλιτέχνης, ερμηνευτής, τραγουδοποιός της γενιάς του. Το λέω μέσα από την καρδιά μου. Και είναι και επειδή το σκέφτομαι. Ισχύει όχι επειδή είναι φίλος μου. Είναι ο πιο ταλαντούχος από αυτούς που έχουν βγει. Και αυτός που το κάνει για τη φάση του, για το τραγούδι. Ούτε για να βγάλει γκόμενες, ούτε για να τη δόξα. Μιλάω, ρε. Μια χαρά τα πάει στις γκόμενες. Ναι, αλλά την έβγαλε όμως. Έτερων εκάτερων. Αυτό του κάτσε μετά. Γιατί το ήθελε ο Κακομοίρης. Το πίεσανε. Γιατί φορέθηκε η παλιοκατσαβούρα. Εδώ είσαι, δεν σε είδα. Μύρωνας Στρατής! Ευχαριστώ, Δημήτρη. Ευχαριστώ, παιδιά. Μάπες. Λοιπόν, θα είμαι λακωνικός. Σας έχω ακούσει μόνο τρεις φορές επειδή είστε πολύ πρωί για μένα. Αλλά είστε πραγματικά φανταστικοί. Για τις τρεις φορές. Ερμηνεία τραγουδιού. Τη ριτόμπα. Τη ριτόμπα. Τριτόμπα. Τη ριτόμπα. Το φιλί σου είναι ζαχαρικό. Τη ριτόμπα. Τη ριτόμπα. Είσαι μουρλιά θηλυκό. Λοιπόν, θέλω, πρόσεξε. Θέλω να μου βγάλεις εδώ το πάνω απ' όλα και να το τραγουδήσουμε τους Μάπες. Αυτό θέλω. Έτσι λέγεται το κομμάτι. Άκυρο το εμένα θες. Αυτό θέλω, όλοι μαζί. Το πάνω απ' όλα θέλουμε, ναι. Ναι, το πάνω απ' όλα. Προς τιμήν του φίλου μου του Μύρωνα Στρατή που έρθει το τραγούδι. Οπότε αν τραγουδάμε, μου ανεβαίνει πίεση και θα πεθάνω. Δεν τρέπεσαι, σιγά. Εγώ έρθω εδώ πέρα από πίσω σκοτάμε. Ναι, θα το πούμε όλα. Εσύ τίποτα, ούτε να συμμετάσχει ούτε κιθάρα να πει. Ναι, μην καταλάβουν έτσι εδώ. Τίποτα. Πάμε. Βγάλε μα τα λόγια εδώ.
Πάνω από το σου. Δεν τα ξέρει απ' έξω. Πόσο φίλο σου είναι. Πάνω από όλα αυτή. Λοιπόν, διαβάζω εγώ μηνύματα μέχρι να το ετοιμάσουμε, γιατί ο Μανώλης δεν είναι και Σούπερμαν, που να το ξέρει. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Χρήστα, σ' αγαπάω. Μπάμπης Παναθηναϊκός. Ω, καινούριο. Μπάμπης Παναθηναϊκός. Έβγαινε ο Γιάννης τον Μπάμπη. Ο Γιώργος. Το κορυφαίο το έλεγε ο αδερφός μου, παιδιά. Όταν τα έκανε, φώναζε τη μητέρα μας και έλεγε: «Μαμά, σκουπίστηκα, έλα να ελέγξεις». Μπράβο. Λίμα. Ελεγκτής, μαμά, ελεγκτής. Σας αγαπώ, λαλάκες. Δημήτρης από τους πρώτους μάπες και για πάντα μάπας. Από την αρχή βάλτο. Η καλύτερη στιγμή μου στους μάπες όταν έφερα τη Σουλτάνα και όταν σου έπριζα ούγκα να βάλεις φωτογραφίες από ραψοδό φιλόλογο. Μέρι μου στέλνεις φυλάκια. Ε, κάτσε καλά. Σαν όμαλος, ρε. Ας είναι φωτογραφία από τα πόδια της. Δυνάμωσε. Όλοι μαζί. Ακουστικά έχεις. Όχι. Βλέπεις εκεί. Όχι. Εγώ δεν βλέπω. Κάτι ξέρω, κάτι ξέρω. Πάμε. Λοιπόν, πήρω να άκου πως το λέμε, φανταστικά. Λοιπόν, το λέμε σαν Ελεονόρα Μελέτη. Ναι. Έτοιμοι, παιδιά! Ναι! Α, Ελεονόρα το λέμε. Ναι, Ελεονόρα. Ναι. Ωραία, ωραία. Το ξέρεις το κουπλέ. Ναι. Να ανάσαγε η ζωή μια μόνο. Σκασμός όλοι. Δεν είναι η Λεωνόρα, ρε φίλε. Όχι, ωραία, έτερων εκάτερων. Δεν λες το τραγούδι. Λέει μια μόνο μάτια. Ναι. Αυτός ακολουθεί μέτρα. Άκουσε, είχε ένα μετρονόμο, έκανε έτσι. Εσύ, αμφισβητώ. Είναι η δουλειά του, ρε φίλε. Εγώ είμαι μελέτη. Εγώ κάνω παρουσία. Μα είστε το πει όλο σε μια πρόταση, ρε φίλε. Το τραγούδι έχει παύσει. Να ξέρει. Μα έχει την νιώθει. Δεν είμαστε τραγουδιστέ. Να ξέρετε, θα σα πω. Εμένα μπορεί να με ξαναδείτε ποτέ, μπορεί και να πεθάνω αύριο. Θα σα πω ένα πράγμα. Γιατί ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε. Στον έρωτα και στη ζωή βρίσκεται στι παύσει. Σωστά, Μύρονα. Δώστε μου. Σεξι! Η ματιά στον έρωτα και στη ζωή, πώς το πες. Τι είπες? Η μαγιά, λέω, στον έρωτα και στη ζωή. Εγώ αυτή τη συμβουλή την πήρα στο χέρι μου. Θυμάστε το. Θα το παίξουμε και μετά. Μπράβο, ναι. Το αστείο. Εμένα που εκ παραδρομής μου έφυγε η λέξη ψωμί. Ναι, ναι, θυμόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Όλοι θυμόμαστε. Θυμάστε γιατί. Καταλάβατε γιατί πέρα από τη λέξη αυτή καθ' αυτή. Γιατί έγινε όλο αυτό. Ναι, γιατί κάναμε μεγάλη παύση. Κατάλαβα. Και έμεινε όλο αυτό, βγήκε. Αναδείχθηκε έτσι. Ναι, 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 ναι. Παρακαλώ. Θα μας πεις λίγο για το πέου σου. Για τις παύσεις. Για τις παύσεις του πέου. Και εκεί έχει σημασία. Είναι και 10:30. Το ασφάλισε. Το ασφάλισε. Ρωτάει, το ασφάλισες. Ναι, ναι. Ξέρει τι ρωτάει. Ξέρει τι ρωτάει. Είμαι δυνατός. Είμαι δυνατός και όμορφος. Συγγνώμη, γιατί δεν το ασφαλίσεις. Ναι. Ένα παιδί το ασφάλισε. Ναι, ναι, ναι. Ένας φίλος μας. Θέλω να πάρουμε μια κυρία τηλέφωνο. Ναι. Από την Εσπρέσο. Πού είναι η Εσπρέσο? Φέρε την Εσπρέσο. Το ασφαλίσει ως προς τι, δηλαδή μην τραυματιστεί, ας πούμε. Γενικά το ασφαλίζει, μην πάθει τίποτα γιατί από εκεί όμως πρέπει να βγάζει λεφτά, υποτίθεται. Λοιπόν. Και πας και παθαίνεις μια επίτηδες. Ε. Πας μετά και παθαίνεις. Να πας στα αποζημίωση. Στο κλέβουνε. Έλα ρε φίλε. Πόσο πάει εσύ τι θα ασφάλισες πάνω σου, Γκέιτλι? Το παίω σου. Το δικό μου. Πάνω σου. Αυτό έκαψε και την εκπομπή που θα έπαιζε και το Mad TV και θα την πουλάγε σε χορηγό. Μόλις την έκαψες, πάρα πολύ ωραία. Το δικό σου. Βγάλε με αυτά τα διαβάλι. Νικό, τι θα ασφάλισες πάνω σου? Το ίδιο με τον Γκέιτλι. Το παίω μου. Γκέιτλι. Θα έπαιρνα από τη διάρκεια την ασφάλεια. Εσύ, Ισταμ. Την αναπνοή σου θεωρείς ότι είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που σου δίνει λεφτά σου από φέρει και έτσι. Γιατί βρωμάει. Μάστα. Μπαίνει το ρεφρέν. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά. Θέλω να νιώσω, να ζήσω δυνατά τη ζωή. Θέλω να αγγίξω το χρώμα του ουρανού την αυγή. Θέλω να κλείσω τη σκέψη σε ένα μαύρο κουτί. Θέλω να κάνω τον χρόνο προς τα πίσω να έρθει. Μα πάνω απ' όλα όλοι! Θέλω να με θέλεις εσύ. Και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις εσύ. Μα πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις εσύ. Και όλα αυτά που θέλω να τα θέλεις εσύ. Το δημιουργός είναι πίσω. Έκλεισε. Ο δημιουργός. Θρίαμβος. Ένα σχόλιο. Ολοκλήρωσα, είμαι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Να ασφαλίσω, ξέρεις. Είναι λίγο σαν να τραγουδάει η Λεωνόρα Μελέτη όταν τραγουδάει. Λοιπόν, παιδιά, σας βλέπω από τη webcam. Ο ήχος είναι καλός μόνο από τον Ούγκα. Οι άλλοι ακούγεστε ελάχιστα. Α, πάρα πολύ καλά. Ούτε παραγγελία να το είχαμε κάνει. Κάτι είναι. Κάντε κάτι, τρελαίνομαι να σας ακούω. Πάμε στην επόμενη κατηγορία γρήγορα. Επόμενη κατηγορία λοιπόν, καλύτερο μήνυμα ακροατή. Ακούμε τις υποψηφιότητες. Τέλειο. Έτσι δεν είναι καλό. Δεν ακούω, δεν με ακούω. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, όλα καλά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εσάς ποια ήταν η πιο αξεχαστή στιγμή των μαπών, κύριοι? Ράπτη.
Καλά στο ράφτη. Γκέιτλι. Συγκεντράσου. Και τι λες μια που έφυγες. Ναι. Ωραία. Μια από τις τέσσερις που έφυγες. Το τηλέφωνο που με πήρε και ήταν που μου λέει δεν θα έρθεις. Λαχανιασμένος. Δεν θα έρθεις. Έλα, όχι. Αλήθεια. Α! Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Ήταν σήμερα, την πρώτη χρονιά με αυτόν ξεκινήσαμε, και ήταν η πρώτη εκπομπή. Δεν ξέρω, έχουμε το πρώτο on by. Το είχαμε κάπου καταχωρημένο αυτό. Λοιπόν, και αδυνατούσε να επιστρέψει τις ημέρες που έπρεπε. Δηλαδή, Κυριακή, Δευτέρα που ερχόμασταν από άδειες Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ. Και δεν έρχονταν ποτέ. Κολούσα, σημεία. Ποτέ όμως. Ποτέ. Τρίτη, Τετάρτη, μήνυμα. Γκέιτλι, θα έρθει αύριο. Και θα έρθει αύριο. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν ξαναήρθε και μου λέει όχι, δεν θα έρθει. Απλά σκέτο. Και δεν ξαναήρθε. Εγώ τη μέρα που ήμασταν εδώ και οι δυο μας και τσακωθήκαμε, γιατί δεν μου κάνει για ποιο λόγο. Τσακωθήκαμε χοντρά, ξύλο φεύγω. Και φεύγω. Μια φορά τσακωθήκαμε. Και μπαίνω στο αμάξι, λέει και έρχεται έξω το πάρκινγκ, έξω. Και μου λέει, και έρχεται μπροστά στο αμάξι σαν τον σούπερ ήρωα. Και μου βάζει το χέρι και μου λέει, μπα πουθενά. Και πατάω γκάζι να φύγω και πιάνεται από το παράθυρο. Και κρεμάστηκα το παράθυρο. Και μου λέει, δεν πα πουθενά! Και του λέω, εγώ φύγει να σε πατήσω. Έχει τρελαθεί. Ωραίες στιγμές. Πολύ ωραία. Ωραίες. Αυτά μένουν, αψέχαστες. Λοιπόν, φύγαμε για το καλύτερο μήνυμα ακροατή υποψηφιότητες. Mappes Music Awards 2012 by Taverna Lefkes στη Βάρη. Είμαστε εδώ. Καλύτερο μήνυμα ακροατή. Ούζο. Διαβάζω επικό μήνυμα σημαία των μαπών. 17 χρονών με 35 Ολλανδέζα. Ο πατέρας μου το έμαθε και κερνούσε ούζα. Παρθένα ετών 17. Μαναράκια καλημέρα, σας αγαπώ. Παρθένα ετών 17. Πάλι στενάτα. Άντε κορίτσι μου να διαβάσεις. Άντε να διαβάσεις τα μαθήματά σου. Άντε. Ασφαλτόστρωση. Ούγκα, κάνε την πιο νωρί σήμερα αν έχει εκπομπή, γιατί θα κάνουμε έργα ασφαλτόστρωση στη διασταύρωση των σπατών. Και θα γίνει τη πουτάνα. Ευχαριστώ, αδερφέ. Φοβερό μήνυμα. Έλα, κύριε Κρότημα. Φτωχολογιά. Φτωχολογιά. Πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα, λοιπόν. Καλημέρα σας, παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν στο Μωραΐτι. Το τυρί σάπιο. Το χαβιάρι μαύρο. Το κρασί παλιό. Ζωή μου. Κοίτα το κρασί παλιό. Mappes Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει. Κλαίω. Ποιο βραβεία πεθαίνει. Μαγρέτη το 6,2 λοιπόν. Και ο νικητής του καλύτερου μηνύματος ακροατή είναι. Το τούμπανο. Καλά, εσύ κοίτα την άλλη. Τον υδρότα μας. Το καλύτερο λοιπόν μήνυμα ακροατή σύμφωνα με τη δική σας ψηφοφορία είναι τα ούζα. Ούζα! Είναι κλειστό! Είναι κλειστό! Ναι ρε! Ο Μανώλης. Είναι κλειστό. Γιατί ο Μανώλης θέλει για το ερωτήσιο. Ξέρω για το Μανώλη. Ξέρω για υπεύθυνο το μέσα. Πάμε να ακούσουμε τον νικητή. Ούζα. Διαβάζω επικό μήνυμα σημαία των μαπών. 17 χρονών με 35 Ολλανδέζα. Ο πατέρας μου το έμαθε και κερνούσε ούζα. Κύριοι Mad Radio 106,2, το Mappes Show είναι εδώ. Mappes Music Awards 2012, τέταρτη απονομή. Είναι εδώ και η Μέρη Σινατσάκη και ο Μύρονας Στρατής και 300 άνθρωποι εδώ. 400. Θα πρέπει να πάρουμε μία ανάσα και εδώ έχει πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Οπότε δίνουμε ένα break για να δούμε. Δώσε τη βαγδάτη να πούμε. Μπράβο, Δημήτρη. Όλε. Βίβα Σαχάρα, λοιπόν.
106,2 Mad Radio. Mad Radio 106,2. Ελλάδα, μη μιλάτε. Είμαι ο βασιλιάς σας. Ελλάδα, σ' αγαπώ. Νούμερο ένα πατρίδα, την αγαπώ. Μάπε σοου. To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. We think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Παρακαλούνται οι κύριοι Ουγγαρέζος Μητούς Σταμντινταντάν Αράπτης Νικόλαος να προσέλνουν στο στούντιο. Να προσέλνουν τώρα στο στούντιο. Immediately. Έλα κόβτε τις φωτογραφίες και ελάτε να πούμε. Ρε λοιπόν, Ματρίδιο 106,2. Η απονομή συνεχίζεται εδώ πέρα, εντάξει, άμα δεν σκάσουμε. Λάιφ από Καμπούλ. Δεν θα σκάσουμε ποτέ. Όπα, όπα, όπα τα βραβεία. Θα το σηκώσω θέλω. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, δεν μου λες πόσες κατηγορίες έχουμε, ξέρεις. Για δες. Άλλες τρεις. Είναι άλλες τρεις. Ξομολόγηση, παραγωγή τραγουδιού, ατάκα της χρονιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ελάτε, ελάτε λίγο. Έλα, κάτσε. Έλα, είναι καλύτερα. Έλα, κάτσε, κάτσε. Κάτσε, κάτσε. Έλα, είμαστε στον αέρα. Ας το κάτω το φαγητό και έλα μέσα. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν θέλω. Μη με λερώσεις, ρε φίλε. Σοφία, δεν είναι σκόλ. Τα τσιγάρα. Παιδιά, τι γίνεται, δουλειά, ε. Ναι.
μίλια. Μόνο καθίστε. Το ερχοντήσιο το βάλα στο ζεστό. Αλήθεια. Να δούμε πού θα πάει. Μπούζι. Δεν μπορείτε να κάνετε εκπομπή χωρίς εμένα. Όχι, εγώ έχω τον όσο έλειπες πραγματικά ήταν απέσιο. Εγώ είμαι σε κατάσταση να λιποθυμίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς την ταβέρνα Λεύκες του φίλου μου τον Μάρκο εκεί στη Βάρη, να πάτε όλοι να φάτε για όλα αυτά που μας έχει φέρει. Και έχουν μείνει ακόμη, αλλά έχω λάδια στα χέρια. Επίσης, να πω ότι... Τι είπα να πω τώρα που είπα θα πάω μέσα τώρα να το πω. Ότι βρωμοκοπά εδώ μέσα. Όχι ρε, δεν ρε. Έχουμε χαρτί. Εγώ αρχίζω να το μυρίζω και εγώ που είμαι εδώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ένα μήνυμα. Α, υπάρχει λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα μήνυμα ενός μάπα που λέει λοιπόν, πείτε στην κοπέλα με το μαύρο φόρεμα. Πείτε στην κοπέλα με το μαύρο φόρεμα ότι έφερα μπύρες. Ας έρθει με τρόπο να πάρει. Μη μας καταλάβουν. Νονός 2. Ποια είναι η κοπέλα με το μαύρο φόρεμα? Εκεί εδώ, στη γωνία. Πού είναι η ανάφτρα? Ποια είναι η ανάφτρα? Εδώ, εδώ. Για να λίγο να σε δω. Να πας εκεί. Έλα από εδώ πρώτα. Έλα απλά σε ελέγξουμε και να κάνουμε. Για να πού βρήκε. Ο ίδιος. Κριές. Πώς φάνηκε? Καλώς. Αρχαιολόγος είναι. Εσύ, μπύρες, μπύρες. Αυτός πληρώνει. Τις μπύρες, τις μπύρες. Καλό μισθό. Έχει και ένα σπίτι από ό,τι ξέρω στη Βάρη. Το πουλάει, δεν είναι. Ο Νονός 2 είναι από τα καλύτερα παιδιά. Να έρθει λίγο ο Νονός εδώ. Νονός 2. Έχει φορά και μια ψεύτικη. Έλα ρε, πάρε. Χειροκρότημα. Έλα μέσα, κουφαλίτσα. Έλα μέσα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Ο οποίος ήρθε τρελό πέσιμο και γαλάω τη κάνει και χάρη. Έλα, πάρε μια μπύρα τώρα. Έλα σου πω, έλα εδώ. Λοιπόν. Δουλειά μας. Χρέος, χρέος μου. Χρέος μας, χρέος μας. Λοιπόν, κάτι ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα ρε φίλε. Τώρα και έλεγα θα το πω τώρα μέσα. Παιδιά, αν γίνει κάτι μεταξύ σας θέλουμε το 10%, ε. Ευχαριστώ, λέει, που με τιμήσατε με το μήνυμά σας. Ούζα, Γκέγκς. Γεια σου ρε Γκέγκς, να είσαι καλά αγόρι μου. Λοιπόν, το μήνυμα ήταν ο Γκέγκς. Άρα πολύ άξια πήρε το καλύτερο μήνυμα ο Γκέγκς. Ναι, ναι. Βέβαια, ο Γκέγκς όλη τη χρονιά, αν θυμάστε. Ζωγραφίζει. Πανέξυπνο. Τις πιο καυτές ατάκες. Ισχύει. Λοιπόν, μάτι και όλα τα μηνύματα στο 54003. Πάμε να ακούσουμε την επόμενη κατηγορία μας. Υποψηφιότητα καλύτερης παραγωγής τραγουδιού. Πάμε να ακούσουμε. Mappes Music Awards 2012 by Taverna Lefkes στη Βάρη. Είμαστε εδώ. Καλύτερη παραγωγή τραγουδιού by Mappes. Μικρό μου φιγουρίνι. Για όλους εσάς εκεί έξω. Yeah, listen carefully. Μικρό μου φιγουρίνι, σιδά στο καμαρίνι. Να βάζεις πράσινο μαγιό και μου ήρθε σαν μπουρίνι. Ιδέα ευυπόλυτη για να σε βάλω κάτω. Εσέναν εξυπόλυτη με τουρλωμένο πάτο. Oh. Yo! Το παστέλι. Έσπασες τότε το παστέλι και μου το βάλες στο στόμα. Μάσαρε χοντρέ μου φώναξες, θα σου πέσει κάτω χώμα. Κατάπια τελικά με δύναμη, όπως κάνω πάντα. Έτσι με ερωτεύτηκες και μπήκες μες στο λάντα. Έλα, έλα ρε. Μη μ' αγαπάς. Μάπες μου αναθέσανε να γράψω μια αράδα. Έλα όμως που εγώ έφαγα φασολάδα. Μη μ' αγαπάς. Παίρνεις μεγάλο ρίσκο όταν πονάς. Τέλεια. Μαζί σου εγώ τη βρίσκω. Η πικρή ματσούμπα, η μικρή τουλούμπα. Στα πόδια μου σαν έκατσε ήτανε όλα τούμπα. Με δύο μπαμπαλά τρελά που θέλεις να ζουλήξεις. Και στο Δαφνί αν δέσετε εκεί θα καταλήξεις. Λέω να τη ζήσω. Άλλη μια φορά βουτυγμένος στα σκατά. Ξανά πνιγμένος στα ίδια σκηνικά. Δεν το βάζω κάτω να πάω να μαμηθεί. Έτσι είναι αλάνη μου πονάει η ζωή. Με το τελευταίο δύστιχο νομίζω θα σ' αφήσω. Η ζωή είναι μπροστά μου και λέω να τη ζήσω. Οπα! Τι λέω ρε Χριστάρα! Mappes Music Awards 2012. Είμαστε εδώ! Δεν υπάρχει, κλαίω. Ποιο βραβεία πεθαίνεις? Οι ακροατές του Mappes Show λοιπόν ψήφισαν, μπήκαν στο www.madradio.gr και κατέληξαν ότι, εν πάση περιπτώσει, έδωσαν τις περισσότερες ψήφους στο... το τούμπανο. Τούμπανο, ας περάσω τούμπανο. Πού είναι ο Μύρονας? Μέσα. Έξι. Μιλάει με το Μαγ.
με το μάτι. Θα κλείσει και δουλειά αυτό τώρα. Ήρθε να πει και στο μικρόφωνο, ρε φίλε. Λαδωμένο, ρε φίλε. Εντάξει, ρε παιδιά, ο Καγαουνάκης το έκανε χρόνια αυτό. Είχε εγώ, ρε φίλε, άνθρωπο. Είχε εγώ, πόσε φορέ. Καλύτερη παραγωγή τραγουδίου και καλύτερο κομμάτι. Μικρό μου φιγουρίνι. Επειδή έχει σεξουαλικό στοιχείο μέσα, προφανώς. Επιβάλλεται, επιβάλλεται. Ας ακούσουμε τον νικητή. Μικρό μου φιγουρίνι. Για όλους εσάς εκεί έξω. Yeah, listen carefully. Μικρό μου φιγουρίνι, σιδά στο καμαρίνι. Να βάζεις πράσινο μαγιό και μου ήρθε σαν μπουρίνι. Ιδέα ευυπόλυτη για να σε βάλω κάτω. Εσέναν εξυπόλυτη με τουρλωμένο πάτο. Yo! Να πω το εξής, ότι όντως αυτό το κομμάτι περνάει και ένα μήνυμα. Το τραγούδι που έγραψα περνάει και ένα μήνυμα ότι όντως για τα αγόρια περισσότερο έχει μεγάλη σημασία. Ποτέ σεξ με κάλτσες. Ποτέ. Αυτό είναι το νόημα. Ποτέ είναι απαράδεκτο. Ούτε το χειμώνα ούτε το καλοκαίρι. Σεξ με κάλτσες, ποτέ παιδιά. Γιατί? Γιατί γυμνός με κάλτσα ρε φίλε είναι λίγο hardcore. Σαν δοκιμάζεις κουστούμι για γάμο είναι. Δεν είναι ωραία εικόνα. Να σου πω εσύ ξέρεις. Έξω άμα κάτω είναι, ξέρεις, άμα είναι σαν του έτουλα. Σε εδώ για να μαθαίνω, ξέρεις. Τι να μάθεις, πες καλά. Έλα πούσε. Έλα παππού μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις επόμενες υποψηφιότητες για την κατηγορία Ατάκα της Χρονιάς. Mappes Music Awards 2012 by Taverna Lefkes στη Βάρη. Είμαστε εδώ. Ατάκα της Χρονιάς. Δελφίνι. Μπάνιο ξέρετε. Ναι, ναι, εγώ ήμουν και στο ναυτικό όμιλο Δελφίνι. Με το μόνο Δελφίνι που θα μπορούσε να είσαι είναι Πειραιάς έγινα. Καριάτιδες. Λοιπόν, περίμενε. Οι Καριάτιδες 6 δεν είναι. 6 ναι, ναι. Η μία έδαινε στο Βρετανικό Μουσείο για μεταπτυχιακό. Κάνει μάστερ. Δουλεύει στο μουσείο. Οι άλλες 5 δουλεύουν για να ζήσουν αυτοί που κάνει μάστερ στην Αγγλία. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα. Μη! Στο γυαλί. Αλλά μαλλί μπαμπάκι ψωλή. Φαρμάκι. Γιατί ρε φίλε, 5 λεπτά πριν φύγω. Μου έστειλε η Συντατσάκη μήνυμα που έφτιαξε το έτος, το καινούριο έτος. Σκουπιδιάρα. Εγώ κάνω αυτό. Κάθε μέρα σηκωνόμουν 4.30 το πρωί και τις έφτιαχνα πρωινό. Αλήθεια. Ναι. Πήγα στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι. Γιατί τι σκουπιδιάρα. Το άφησα στο μπαλκόνι. Σκουπιδιάρα δούλευε λέω αυτή. Σκουπιδιάρα δούλευε. Mappes Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει. Κλαίω. Ποιο βραβείο πεθαίνεις. Όλα τα έχουμε. Αεροπλάνα είπες. Έλα μου, πλάκα κάνω. Δεν θέλω να σας βάλω τώρα quiz τύπους αεροπλάνα. Ναι. Εγώ πήγα και το ψάξα. Απονομή, παρακαλώ τον Τούμπανο να φέρει την καλύτερη ατάκα της χρονιάς. Γεια σου Τούμπανο. Ευχαριστούμε τον Πανάρα μου. Ευχαριστούμε τον Πανάρα. Ωραίο Τούμπανο. Αν υπομονώ να μάθω, λέει. Είναι αγαπημένη τη Μερούλα. Καλύτερη ατάκα της χρονιάς, η Σκουπιδιάρα. Σκουπιδιάρα, βέβαια. Τέτοια ώρα Σκουπιδιάρα μόνο. Και να ξέρε αυτή που τη έφτιαχνα το πρωινό. Ότι θα βγει η ατάκα της χρονιάς. Σκουπιδιάρα. Εγώ κάνω αυτό. Κάθε μέρα σηκωνόμουν 4.30 το πρωί και τις έφτιαχνα πρωινό. Αλήθεια. Ναι. Πήγα στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι. Γιατί τι σκουπιδιά το άφησα στο μπαλκόνι. Σκουπιδιά να δούμε αυτή. Σκουπιδιά να δούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για quiz. Είμαι ανάμεσα στις 12 ιερόδουλες που βρέθηκαν να έχουν AIDS. Α, τι ξέρω. Ονόματα, διευθύνσεις, τι. Πολύ ωραία. Κύριοι. Ευχαριστώ. Να πούμε κάτι ότι αυτό το quiz νομίζω πως είναι το quiz του καλοκαιριού. Δηλαδή... Αυτό το παρατσούκλι. Εντάξει, το παρατσούκλι που θα μου βγάλεις θα μείνει.
Θα μείνουμε εκ τέλους Αυγούστου. Επίσης, βγαίνοντας από εδώ, Νίκος, θα έχει το παλατσούκι λεφτό και θα τον αποκαλούν έτσι 300 άνθρωποι που είναι εδώ. 300. Μπορεί να με λέτε και Λεωνίδα. Με μια φωνή, αν γίνεται με το που θα βγει, όλοι μαζί, χοροδία. Επίσης, να πω ότι με τον Γκέιτλι, να σας επιβεβαιώσω και ο Γκέιτλι δηλαδή, ότι εδώ και 4 μέρες σκέφτομαι τι όνομα θα τον βγάλω στο σημερινό. Το έχουμε. 4 μέρες το σκέφτηκα πολύ πιστά και τελικά πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για καλοκαίρι. Ναι, ρε. Και εσύ. Γιατί εγώ τι κάνω. Είναι φοβερό. Λοιπόν, κύριοι, είστε έτοιμοι. Μην κοιτάς, πάντα, μην κοιτάς. Τι να κοιτάω, εσένα κοιτάω. Κύριοι, θέλω να μου πείτε. Εγώ δεν θέλω να παίξω. Έχουμε ξαναπαίξει όσον αφορά τη μυθολογία. Μπράβο, μπράβο. Θα έχει τρεις κατηγορίες. Μία μυθολογία, μία αθλητικά που είναι γαλλός και μία γεωγραφία. Ωραία. Λοιπόν, κύριοι. Θέλω να μου πείτε. Θα πηγαίνουν τέτοιο. Με σειρά. Μια αθλητικά, μια γεωγραφία. Μια... Όχι, τώρα. Ω, ξεκινάμε με μυθολογία. Ναι. Ένα-ένα ή πετάγομαστε. Πετάγεστε. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Όχι, ένα-ένα, όπως κάνουμε πάντα. Όπως κάνουμε πάντα. Λοιπόν, οι 12 άθλοι του Ηρακλή. Εντάξει. Εντάξει. Ξεκινώ. Νίκος. Ναι. Το χρυσό μαλλοδέρα. Πάλι τα ίδια. Όχι. Το αξίζει. Πάλι τα ίδια. Έξω. Να το κάνω όνομα. Έξω. Βγαίνω έξω. Παρατσούκλι τώρα. Τι Α, τα φίδια. Ποια φίδια, ρε! Τα φίδια! Νίκο. Τις άβρες. Έκανες λάθος. Αρδενό. Βγαίνεις. Βγαίνει. Να πω. Δώσ' του λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσει. Έχασα. Εντάξει, το πρώτο έχει ακόμα. Άρα του βγάζω παρατσούκι. Σε κάνει κάπως να νιώθεις αυτό. Άσχημα. Χοντρός. Είναι ειλικρινής τουλάχιστον. Να πω εγώ. Όχι, δεν είσαι εσύ. Μου σπάς τα νεύρα. Να πω και να το βλέψω σπάς σειρά, μωρή ηλίθιε. Περιμένω, μην πείτε, γιατί θα μπορεί να το ξέρω εγώ. Θα πω δύσκολο. Ναι. Εγώ. Ναι. Το λιοντάρι. Ποιο λιοντάρι. Αφού το είχε φάει, το λιοντάρι το είχε καθαρίσει. Το Lion King. Της Νεμέας. Το έκαψε. Το λιοντάρι της Νεμέας. Σωστά είπα, σωστά. Σωστά, ρε. Το μαζικό που μου βάλανε. Να το σφίξει το χέρι, λιτό πάρε, φίλε. Χρήστο. Η Λερναία Ύδρα. Η Λερναία Ύδρα, ναι. Στιμφαλίδες πόρνες. Όρνηθες. Μάλιστα. Σωστά. Στέφανη. Στέφανη. Αυτός είναι εκτός. Ναι ρε, έξω, άστον αυτό. Έχασα ρε. Αυτό με του... περιμένει το ονοματάκι του. Δυστυχώς, Νίκο, στεναχωριέμαι, αλλά... Αυτός περιμένει τη λεζάντα. Άμα στεναχωριέσαι εσύ, φαντάσου εγώ. Για πες. Η Σταύλη. Έτσι μ' άρεσε να είμαι ενηγματικός. Ναι, η Σταύλη πιανού. Τη Σεριέτα. Α. Α, του Αρναούτου θα πεις. Του Απόλλωνα. Του Αλέξη. Έξω. Έξω. Του Τόκη. Του Αυγαία. Ναι, του Αυγαία στο παίρνω. Του Αυγαία. Του Αυγαία δεν είναι Αυγαίας. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Του Αυγαία. Του Αυγαία. Χρήστη. Η Σκύλα και η Χάριβδη. Ποια. Άρα λάκας ρε. Δεν τσέσπαξε. Το Οδυσσέας το πέρασε αυτό. Α, εντάξει. Έξω. Αλλά τον είχε πάρει τηλέφωνο. Έξω. Πήγανε συνεργηθεί. Σταμάτη. Το... πώς το λένε, αυτό. Το... το τέτοιο. Μη μας άσε. Οι δυο μας είμαστε, οπότε το ίδιο θα βγάλουμε. Α, ναι, είναι Νέα Ύδρα. Έχασε. Όχι. Ωραία. Και ο Στέφανος μου δίνει τη σειρά του. Ο Στέφανος παίρνει 2 πόντους στην επόμενη κατηγορία, που είναι γεωγραφία. Ωραία. Ξεκινάει με προβάδισμα, λοιπόν, 2 πόντων στις χώρες... πάμε στις χώρες της Αφρικής. Κοιτάει. Γύρω να την υπολογιστεί. Τι είπες? Σε αυτόν τον αγώνα. Κοιτάει, γύρω να τον υπολογιστή. Είμαστε ένα. Λέω σε αυτόν τον αγώνα είμαστε ένα. Σε αυτόν τον αγώνα και δεν κατάλαβα. Ολυμπιακός είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Σωστό. Λοιπόν, κύριοι. Παναθηναϊκός ΟΦΗ. Κατηγορία πρωτεύουσες της Αφρικής. Τέλεια. Τέλεια. Ναμίμπια. Ο Στέφανος είναι ήδη μπροστά. Τιμπουκτού. Σπίτι μου. Άρα. Εδώ έχει μόνο. Εγώ κάθομαι και παίζω τα κράτη. Ωραία, να λέμε πρωτεύουσες, ρε φίλε. Όχι, λοιπόν, κύριοι. Αουόουο. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποια στιγμή. Είστε έτοιμοι. Αίγυπτος. Ο Φορίκουε. Αίγυπτος. Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια. Μομπάι. Όχι. Α, όχι, Κάιρο. Εμμανολί, άστο διαλό. Σταμάτα το, άστο. Αφού δεν ξέρει. Αυτό είναι το σήμερα για διαγωνισμό. Ωραία. Ναι, Δημήτρη, άστο Μανολί. Κάιρο είναι, ρε φίλε. Κάιρο. Κάιρο, ποιο το είπε. Εγώ. Ωραία, σταμάτη. Ένα βαθμό. Πάμε. Λιβύη. Λίβανο. Όχι. Τρίπολη. Παιδιά, μην βοηθάτε. Τρίπολη, εγώ το βάλω. Τρίπολη. Τρίπολη. Ο Χρήστης, ένα βαθμό. Εγώ το βάλω. 2 έχει ο Στέφανος, έναν έχει ο Γκέιτ, ο Σταμάτης και έναν ο Χρήστης. Σουδάν. Σουδάν. Τι λέω, Βλάκα. Όχι. Χαρτούμ. Χαρτούμ, ναι. Χαρτούμ.
2-2-1. Έλα ρε. Ταμτούμ θα λέγα. Την Ισία. Τίνιδα. Τίνιδα, ναι. Πάρε το 3-2. 3-2-1. Γρήγορα, τι να κάνω, τι να κάνω μαζί σου. Δημήτρη, πήγες και βάλες Αφρική, είναι δυνατόν. Γιατί η Ευρώπη ξέρει. Ευρώπη σε γλέντσα, Γκίτλι. Ευρώπη την έχει γυρίσει όλη. Είχε κάτι εδώ. Πες, τα ξέρουμε. Τι λες ρε. Πες. Είναι πολύ δύσκολο ρε φίλε. Αυτό που σου δείχνει μέρη, ποιο είναι. Η μέρη δείχνει συνέχεια. Πες αυτό που δείχνει μέρη. Σενεγάλη. Ζιούσκεμπλα. Τεμποκτού. Υπάρχει και ράλι. Δακάρ. Δακάρ, ναι. 3-3. Ωραία, τέλος. Να βρούμε κάτι για τον Νικολάκη. Νικολάκη, τι να σου βάλω. Βάλω τι θες, δεν μπορεί. Μάρκης Δημητριακό. Δημητριακά που παχαίνουν από το 10 μέχρι το 1. Μάρκες Δημητριακών. Που παχαίνουν. Λοιπόν, αθλήματα Ολυμπιακών αγώνων. Παίζονται με τα μάτια. Α, ωραία. Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ, Ημέρη. Όχι βέβαια. 3-3-1. Έχει μετρήσει 3-3-1. Κάνουμε αγώνα εδώ. 3-3-1-0. Λοιπόν, κύριοι, σύμφωνα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ναι, ποια είναι τα 28 αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρέπει να βρούμε και τα 28. Όχι. Δέκαθλον. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Είπα δέκαθλον. Έβαλα 10, έχουμε 18 τώρα. Μπαμ, μπαμ, αλλά παίρνω 10 βαθμούς εγώ. Ξεκινάμε, Νίκο. Σφαίρα. Σφαίρα. Έτσι. Φύγε σφαίρα για τσιγάρα. Σφαιροβολία. Ανοίξει το στίβο. Όλο αυτό είναι ένα άθλημα. Πάμε. Ο στίβος είναι ένα άθλημα ολό. Νοείται ως ένα άθλημα. Ωραία. Τα λέμε. Κολύμβηση. Υπασία. Υπασία. Ναι, ρε, γιατί έχει πασία. Συγχρονισμένη κολύμβηση. Συγχρονισμένη πασία. Σε πισίνα. Συγχρονισμένη. Ναι. Πηδάμε τα άλογα μέσα. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει, εντάξει. Συγχρονισμένη. Το είδε σημερί. Το είδα, ναι. Άλμα επί κοντό. Αυτό είναι στίβο. Πασιά, ναι, υπάρχει, έχεις δίκιο. Α. Όχι, άλμα επί κοντό, όχι, είναι στο στίβο. Έχασες. Τι λέγασες. Έξω. Έχασες. Έξω. Έξω. Αρέ, δεν πάτε απλή χειρή. Έξω. Έξω. Γεια σου. Γεια σου. Σταμάτη, κάνει κάτι μπουρμπουλήθρες βλέπω. Γεια σου. Επικαλείς το παιδί. Έλα, βγάλε με. Επήγες τη λογική. Έχασες. Ρε φίλε, έχω παιδί. Έχασες τα ματάκο. Έχω παιδί, ρε φίλε. Για την ηλεκτροδέση. Λοιπόν, ξαναμπαίνει για το παιδί του. Πάμε, Νίκο. Έχω ένα πόνους, ρε φίλε. Νίκο. Θα χρησιμοποιώ τώρα, κανένα λάκι. Τι κάνουμε, τι έχουμε. Ποδόσφαιρο. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε να πάμε πρωθυπουργοί της Ελλάδας. Ναι, ναι, ναι. Πρωθυπουργοί, Δημητρή, ναι, ρε. Θα το αλλάξουμε να το πάμε πρωθυπουργοί. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Μελά Μερκούρη. Ναι, πάμε σε ένα κομμάτι, βάλε ένα κομμάτι, βάλε ένα κομμάτι. Να το βρω, πάμε. Μελά Μερκούρη. Πεις κατά καλή προαντρέο, πέρασες 8 πόντους. Μανώλη.
car didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. But when I turned on my radio, find out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Hey, listen up to your local DJ. You better. It's not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Mad Radio 106.2. Radio 106,2. Φιλαράκο Τσιμπάη. Μπα, νεκρά. Τι δόλωμα έχεις βάλει? 11 σκουλίκια φαναώ. Αγκιστρή. Όχι, στην Έγινα. Για σου βάλα 11 φεύγει πάντως. Η ώρα είναι μια προσφορά της Eurobank. Mad Radio 106,2. Και απορώ αν αισθάνεσαι τύψη. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πολύ δικός ρεύμα. Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο. Μάπε σοου.
Mappes Music Awards 2012, τέταρτη απονομή. Και έχουμε τον τελικό του μεγάλου διαγωνισμού. Για να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος θα φέρει για το υπόλοιπο του καλοκαιριού το παρατσούκλι με το οποίο θα τον αποκαλούν. Θα τον διαλύσω. Κύριε, ο διαγωνισμός ο τελικός. Πρωθυπουργή. Όχι, Υπουργή Οικονομικών. Ομάδες της Super League. Έλα ρε! Έλα ρε, το τι είστε ρε! Την περίοδο 2011-2012, παρακαλώ, Νικόλα Ράπτη, ξεκινάς. Ακράτητος. Ακράτητος. Δεν υπάρχει καν ο ακράτητος. Δεν υπάρχει. Ο Ψωμιάδης. Δεν υπάρχει ακράτητος. Έχασε. Αυτοκτονίστηκαν. Επιδεικτικά λες ότι δεν θα συμμετάσχει. Είσαι Λέμινγκ. Αυτοκτονείς. Λέμινγκ. Ξεκίνα λοιπόν για να μην ακούσεις τα πινελίκια σου. Λεβαδιακός. Λεβαδιακός. Και πριν έκανε μπιπ και δεν ήταν ο ακράτητος. Κάτι και έτσι. Μας ερεθίζει. Λεβαδιακός, ναι. Μας ερεθίσες. Εσύ λες τα δύσκολα τώρα για να... Στέφανε. Στέφανε. Ναι. Εργοτέλης. Εργοτέλης. Ρε Μέρη, βοήθα και εσύ, δεν τις ξέρω τις ομάδες. Πόσο μυρουδιά. Πρόσεξε, Μέρη βοήθα. Είναι φανερό εδώ, Μέρη. Παιδιά, ακούσα την πρόταση. Μέρη βοήθα λίγο, δεν ξέρω τις ομάδες. Όχι Γιώργο, ξέρω εγώ, Γιάννη. Μέρη. Μέρη. Εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Χρήστη. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, ναι. ΠΑΟΚ παντού, ρε. ΠΑΟΚ παντού. Σταμάτησε. Αϊκάρα. Α, χειροκρότημα για την Αϊκάρα του. Όχι, για τον ΠΑΟΚ θα χειροκροτήσω, γιατί μόνο εγώ χειροκροτάω από ό,τι φαίνεται τον ΠΑΟΚ. Νικολάκη. Εδώ πέρα. Νικολάκη. Τριφυλάρα, ρε. Πανάθα, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ομάδα Τριφυλάρα. Ναι, όντω δεν υπάρχει. Στέφανε. Τι αρχίζουμε να λέμε τώρα, δικέφαλο και τέτοια. Λέγε, ρε. Λέγε, Στέφανε. Μάγκμπι. Τι είπα. Ξάνθη. Σκόντα Ξάνθη. Σκόντα Ξάνθη. 1-0. Ηρακλής. Ηρακλής. Τι σωστά, ρε. Τέταρτη εθνική είναι. Όχι. Έξω. Τέταρτη εθνική είναι η γριά. Πότε έπεσε η Ηρακλής. Ωραία, ωραία, ωραία. Μη λες γριά τους Ηρακλήδες. Έχω κι άλλη. Δεν ακούω. Φυσικά πέντε είναι πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχω κι άλλη. Έχασε. Σταμάτη. Πανχεραϊκός. Πανχεραϊκός έξω δεν ήταν. Δεν ήταν. Μέρη είναι. Όχι, έξω το σταμάτη. Θα σε σκοτώσω από σπόντα θα σε πάρω. Πάμε, Νικόλα. Από σπόντα, εκεί. Ναι, μπράβο. Μπράβο, Μέρη. Ατρόμητος. Ατρόμητος. Νίκο. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Τι λέει. Ολυμπιακός Βόλου έπεσε. Θεσσαλονίκη. Απλώνεσαι και πίσω και του λες. Έλα, Άρης, Αρούρης, δεν ήθελα να το πω. Αλλά έχω φτάσει στο αμήν, κατάλαβες. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αστέρας Τρίπολης. Σωστά. Σε γλεντάει. Σταμάτα και εσύ με γλεντάει, με αγχώνεις τώρα, δηλαδή νομίζεις. Εσύ γιατί το κάψες, δεν σταματή. Άστο, γιατί θέλει, ξέρει. Το θέλω όπως πόντα. Γιάννενα. Ναι. Πανιώνιος. Ναι. Δεν έχουν τελειώσει. Πόσες όχι, όχι. Πόσους μένουν, ε? Είναι πολύ σημαντικό. Μέρη, πόσους μένουν, ε? Πιστεύω μένουν δύο. Α, δύο. Τρεις. Ή δύο. Ναι, ναι. Ή και τρεις. Α, Κέρκυρα. Κέρκυρα, ναι. Κέρκυρα. Όχι, το έχουν πει. Όχι, άλλη μία. Άμα το πει, άλλη μία. Περίμενε, ρε. Αυτό το έχουν πει. Ναι. Α, ναι, αυτό δεν έχουν πει. Ναι, ναι, άλλη μία είναι. Αυτό δεν έχουν πει. Αυτό, ναι, ναι. Σε βλέπω. Εγώ με ρε. Έρχεται. Το έχω εδώ. Ναι, ναι. Το έχω. Δράμα. Ναι, δόξα δράμα. Δόξα δράμα. Είναι άλλη μία που δεν έχουν πει. Άλλη μία. Είναι άλλη μία. Πέσω στο ραδιόφωνο. Είναι άλλη μία, είναι άλλη μία. Τι ώρα είναι. Κύριοι, επειδή ήσασταν οι δύο μεγάλοι διεκδικητές του τίτλου όλη τη χρονιά, θα παίξετε μόνοι σας μάρκες αυτοκινήτων. Κι εγώ ρε φίλε. Εσύ για σένα λέει ρε χασί. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Νίκο. Mazda. Volkswagen. Daewoo. BMW. Mercedes. Chow. Skoda. Wrangler. Jeep, δεν υπάρχει. Δεν είναι Wrangler. Εντάξει, ωραία. Δεν είναι. Jeep είναι η μάρκα. Εντάξει, αρχίζουμε τώρα τα Άστρα και τα Πόλο και τα. Chrysler, Jeep, αμάξι. Πες άλλη μία. Αμάξι. Πες άλλη μία. Αμάξι, είπε ρε. Πες άλλη μία. Fiat. Απλά έχει τρία λάθη να κάνει.
Για αμάξι, για αμάξι. Τι λέγε, ναι. Τι είπε. Μάρκες αυτοκινήτων. Γιατί το Wrangler όχι είναι μοντέλα. Καρό. Είναι μοντέλα. Jeep Wrangler. Είναι Jeep. Jeep. Σεάτ. Φάρα, φάρα. Μίνι. Έλα, ρε, Μέρι. Μίνι. Υπάρχει μίνι. Εντάξει, έχουν εσύ. Υπάρχει. Έχουν εσύ, εντάξει. Εντάξει. Ταλμπότ. Τι. Υπάρχει, Ταλμπότ. Τα παλιά. Ωραία, ζαμπόν. Τι ζαμπόν, ρε χοντρέ. Γιατί υπάρχει ταμπόν. 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 Είπε ταλμπότ. Πόσα κυβικά είναι το ταμπόν σας. Πεζό. Παίζεις. Πεζό. Σιτρόεν. 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 Ναι, oui. Σιτρόεν. Σιτρόεν. Σελέ. Σιτρόεν, bien sûr. Σελέτε. Bien sûr. Λαμπορκίνι. Ω, Φεράρι. Ναι, το πας έτσι τώρα, ξυπνάκια. Πες εσύ τώρα. Γιατί έχεις πιάσει τις χώρες και λες την άλλη μάρκα. Και συνέχισε. Αυτό είναι. Ωραία. Σου έχω τρελή μάρκα, τρελή, τρελή. Που υπάρχει, ψάξτε μάθες μετά. Χόντα. Χόντα. Μην τα λέτε εσείς. Τάτα. Τάτα. Έλα, Δημητρή. Πάτα. Τάτα. Τάτα. Συνδύες. Πάλι τάτα. Όχι, δεν πειράζει. Λάθος. Τι λάθος. Αυτό είναι λάθος. Πάτα. Τάτα. Το εκλαμβάνω. Αργή. Δημητρή. Έχετε από ένα λάθος. Έχετε άλλα δύο. Νοθεία φεύγω. Νοθεία. Ωραία. Τάτα. Τάτα. Ωραία. Μην το παίζεις μάγκας. Είναι το αυτοκίνητο των 1000 ευρώ. 500 αυτοκίνητα. Μη λες τάτα. Πες 850 αυτοκίνητα που υπάρχουν. Συγγνώμη, αλλά δεν είχαμε εξαντλήσει όλο το τάτα. Δεν μέτραγε. Αν τα είχαμε εξαντλήσει όλο το τάτα. Ωραία. Τάτα. Έλα. Δεν πιάνει για λάθο το τάτα. Ωραία, Μιτσουμπίση. 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 Μη μου κάνει χειρονομίε, έχει κόσμο. Κία. 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 Ένα κία. Να είχα ένα κία τώρα. Με το συμπάθειο, ε. Τάτα κία. Τάτα κία. Κακά. Μαμά. Μαμά. Πιμπα. Πορνό. Τρία, δύο, ένα, έχασες. Κάτσε ρε, μη φωνάζεις ρε. Σκέψω αμερικάνικα. Dodge. Ε! Dodge. Σοβαρά. Και τι έγινε. Σοβαρά, ε. Δεν υπάρχει. Να σου πω, να σου πω. Daihatsu. Σκέψω κορεάτικα εσύ. Hyundai. 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 Σκέψω αφρικάνικα. Γιατί δεν έχουμε χαλί. Ford, είπαμε. Ναι, ρε. Audi. Ford. Ναι. Αφού είπα, Fiat είπαμε. Ψέμα να σου είπε. Του λέω, Ford είπαμε. Και του λέω, και του πάω. Audi. Και του λέω Audi και λέει Ford. Μου το έκλεψε. Δεν είπαμε Ford. Είπαμε Fiat. Ωραία. Άρα είπα Ford και Audi, πρέπει να πεις δύο. Όχι, τι λες ρε. Μου έκλεψε το Ford. Εσύ έκανες λάθος και το είπες. Εσύ έκανες λάθος και το είπες. Μ' αγαπάς, ε. Δεν μ' αρέσει. Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Η στάση σου δεν είναι σωστή. Έτσι είναι, σταμάτη. Είναι σαν να παίρνει. Αν εσένα σου ξεφύγει ενώ έχεις πει ήδη ένα, αυτός μπορεί να το πει. Σταμάτη, τσεπίτη ρε, συνέχισε. Continue. Τώρα κόβω το χαλί. Τώρα τα πράγματα σου. Τώρα τα είναι η Ford και μου λέει όχι και του λέω Ford και του λέω. Audi, Audi, Audi. Έχει και πολλέ μπύρε στα μάτια. Σε προσβάλλει, σε προσβάλλει. Δεν πειράζει, ξέρω ότι στο τέλο γελετάει ο τελευταίο. OMC. OMC. Στέρεο MC. Τι OMC. Λέει μάρκε που δεν υπάρχουν. Αμερικάνικη είναι, ρε φίλε. Παιδιά υπάρχει. Ωραία. Nissan. Nissan. Ωραία. Το Ιώτα. Ρε πετε εύκολα. MG. MG. MG είναι GM. Τη GM. General Motors. DM. Τη General Motors δεν είναι. Πώς δεν υπάρχει. Έχει βγάζει αμάξι General Motors. Βγάζει αμάξι General Motors. Βέβαια, έβγαζε, εννοείται ρε. Τα Ford δεν έβγαλε. Τα GMC ρε. Εννοείται ρε. Έλα, πες. Capricorn. Capricorn. Capricorn είναι ζώδιο. Capricorn. Αυτό είναι ζώδιο ρε. Αμαξάρες. Ζώδιο. Όντως. Είναι αμαξάρες αυτά, Μανώλη. Capricorn. Τι λέω, δεύτερο λάθος. Βγήκε. Βγήκε. Ένα ακόμα. Σαμ. 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 Τρελάθηκε φοντρός. Μαγκουάι. Μαγκουίν. Τι. Μαγκουίν. Ο μαγκουκίτρινος. Καμαγκουίν. Αγκουίν το λάθος. Έχασες. 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 Λοιπόν. Πες το. Το παρατσούκλι το υπόλοιπο καλοκαίρι. Περίμενε, μισό λεπτό. Απλά να πω ότι το παρατσούκλι αυτό μας ήρθε σε μια στροφή στην Τίνο. Σε μια στροφή εκεί που το στρίβανε. Που μύριζε πάρα πολύ έντονα. Αυτό το πράγμα, ναι. Με ένα ανοιχτό Jeep Wrangler. Και ρώτησα τη φίλη μου την Κατερίνα που ήταν στα μάξι, πολύ καλή μου φίλη, να είναι καλά. Κατερίνα τι μυρίζει και μου είπε αυτό, το οποίο θα είναι το όνομα του Νίκου. Τα σκατά από τα πρόβατα. Όλο το καλοκαίρι. Βουηδοχεσά.
Από εδώ και στο εξής. Είσαι η Βουιδοχεσά. Βουιδοχεσά. Σεπτέμβρη είσαι Βουιδοχεσά. Για 2,5 μήνες τουλάχιστον. Πρόσεξε. Όχι Βουι. Βουι. Χεσ. Βουι. Βοχεσά. Ή χεσά. Είναι Ιαπωνέζικο. Τι σημαίνει αυτό. Είσαι η Βουιδοχεσά. Και στο κινητό έτσι. Δεν μπορεί από αυτή τη βραδιά να λείπει η Αποστόλη Μελή. Οπότε βάλτε κανένα κλαρίνο και αφήστε τα ξενέρωτα. Κώστα, τώρα θα τελειώσουμε τι απονομέ και θα τελειώσουμε με Βασίλη Καρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθένα σα ξεχωριστά για τα 5 υπέροχα χρόνια που μου δώσατε. Για την τιμή που μου κάνατε να με βάλετε στα βραβεία σα. Ευχαριστώ για όλα. Γιώργο Φορτηγατζή, να είσαι καλά, αδερφέ. Σα ακούω 5 χρόνια. Εύχομαι. Τιμή μα είναι που μα ακού, να ξέρει. Σα ακούω 5 χρόνια, εύχομαι να σα ακούω και τα επόμενα 5. Ήσασταν η όαση γέλιου για όλου μα, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Σα αγαπώ όλου, φιλιά Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Δεν την παλεύετε, ρε, μόλι σχόλασα, ηλεκτρίσιαν. Γεια σου, ρε, ηλεκτρίσιαν. Σα πρωτοάκουσα όταν βρήκα δουλειά πριν από 2 μήνε. Κάθε πρωί μου φτιάχνατε τη μέρα. Τώρα που σα ακούω, ψάχνω πάλι για δουλειά. Μόνο από αυτή τη φορά μου κάνετε εσεί παρέα. Είμαι περίεργη σε τι φάση θα σα ακούω από Σεπτέμβρη, εφόσον πρώτα ο Θεό θα είστε πάλι στον αέρα. Καλό καλοκαίρι. Να σε καλά, όλα καλά θα πάνε και θα δεις ότι θα βρεις δουλειά. Πριν 5, γιατί εμείς φέρνουμε και γούρι. Πριν 5 χρόνια κατά τύχη έπεσα στο σήμα των μαπών. Τώρα τι, Πραξιτέλης. Τώρα τα καλύτερα, Πραξιτέλη. Θέλει να πείτε τίποτα. Γεια σας, Πραξιτέλη. Σας αγαπώ δώρα και εμείς αγαπάμε δώρα μου, να σε καλά. Μα πήδια καλό καλοκαίρι και μέσα στην τρέλα πάντα. Μαριάννα, σ' αγαπάω και σε παντρεύομαι στις 5 του Αυγούστου. Μπράβο, ρε φίλε. Δημήτρη Πρωτοβολάκη. Ωραία φάση. Δημήτρη Πρωτοβολάκη. Μαμότο Κάρντιφ, Άρης. Νίκο. Δεν ξέρω, παιδιά. Το Cardiff. Δικό σα είναι. Μια φορά. Για άλλη μια χρονιά υπερβολικά εξαιρετική. Φιλάκια και καλές διακοπές, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστώ, μάγκες, για τα 5 χρόνια. Μη σταματήσετε, διότι είστε το πρωινό παρεάκι μας, Δήμος. Δήμος Παλίνη. Ρε μα πέσει, είμαι 30 χρονών. Δήμος Χορτιάτη. Δεν μπορώ άλλο, ρε παιδιά. Να είναι από 2-31-0. Μου έχετε βγάλει καρδιά. Έχω ασπρίσει, μου ασπρίσει τα μαλλιά μου. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, διαβάζω τα είναι από το άγχος. Μακάρι, ρε μάπε, μακάρι εσείς που ακούτε. Σας έχω ξαναπεί ότι μάπε είναι τα μικρόφωνα. Μακάρι να έχετε άλλους ανθρώπους. Αλλά εμένα με πεθάνανε, μου φίξανε το μεδούλι. Δεν αντέχω άλλο. Είναι η κυρία από το καπιλαρίνι, ρε που τα πουλάει για τα μαλλιά. Σαν τον πατέρα. Εκείνες τις κάψουλες. Ρε μάπε, είμαι 30 χρόνων και πραγματικά συγκινούμε. Μου έχετε δώσει κουράγιο σε δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Με το κέφι σας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Μπορεί να μην κάνει το καραγκιοζηλίκια όταν ο άνθρωπος εξομολογείται. Μα του κάνω έτσι, του λέω. Θα κλάψει. Σας αγαπώ, ρε, αυτό. Παιδιά, καλές διακοπές. Γεμίστε μπαταρίες για να μας χαρίσετε ακόμη περισσότερο γέλιο. Αν υπάρχει περισσότερο. Είστε αληθινά ιδιαίτεροι με έξυπνο χιούμορ. Να σε καλά. Θα πω την αμαρτία μου. Ακούω την εκπομπή εδώ και 5 χρόνια για πρώτη φορά. Στέλνω μήνυμα. Μου φτιάχνετε τη μέρα κάθε μέρα και τη νύχτα τα 2 τελευταία χρόνια που σπουδάζω στη Βοστόνη. Να είστε όλοι πάντα καλά και μακάρι να επιστρέψετε και τη νέα περίοδο. Να ομορφαίνετε για ακόμη περισσότερο τις ζωές όλων εμάς των μαπών και τι δεν θα δίνα να μπορούσα να ήμουν και εγώ εκεί να σας γνωρίσω από κοντά. Ακόμη και έτσι όμως, άμα σας πετύχω πουθενά έξω, θα σας κεράσω ένα ποτό. Άρης, το όνομά μου είναι αυτό, Στέφανε. Μην τρελαίνεσαι. Ωραίος. Επειδή με τους το όνομά του. Ναι. Αδέρφια, δώστε το τηλέφωνο της καθαρίστριας. Εκείνη θα ξέρει, λέει, τα προγνωστικά των βραβείων. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους τους μάπες, όπου κι αν είστε. Γιώργος. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Καμιά μπύρα, λέει, που παίζει, προσφέρω και την κοπέλα μου. Με στο δεν βρήκε κανένα δυο μπύρες. Αδερφέ, έλα εδώ με στον μπούθ να πάρεις. Παιδιά, καλές διακοπές. Γεμίστε μπαταρίες για να μας χαρίσετε ακόμη περισσότερο γέλιο. Αν υπάρχει περισσότερο, είστε αληθινοί. Να είσαι καλά. Δουλεύω σε rent a car. Να δω τι θα ακούω τα πρωινά μου, ρε. Τα που πάνε 2 ώρα και 3 ώρα δρομολόγια. Με καταστρέψατε, ρε μάπες. Μέρι Κέρκυρα. Να είσαι καλά, ρε Μερούλα. Τα κορίτσια θέλουν να μπουν μέσα να σας δουν από κοντά και ο τύπος με το καρό δεν τις αφήνει. Άνοιξε ρε τις πόρτες, τελειώνουμε τώρα. Πόρτες, τι κάνεις, τελειώνεται ρε. Να βγάλουμε φωτό, φάρσα τυροπιτάδικο. Γεια σου, αδερφέ. Λοιπόν, σας αγαπώ υπερβολικά πολύ. Ναταλία, καλή τύχη. Να σε καλά, Ναταλίτσα. Α, μικροφωνίζει. Μπείτε μέσα. Λοιπόν, πάμε για την τελευταία κατηγορία μας. Καλύτερη εξομολόγηση για το τελευταίο Mappes Music Award για να το μαζεύουμε σιγά-σιγά. Mappes Music Awards 2012 by Taverna Lefkes στη Βάρη. Είμαστε εδώ. Καλύτερη εξομολόγηση. Αν είσαι gay. Και πάμε στο gay bar και είναι μέσα ένα τύπος ο οποίος έχει κολλήσει, είναι ψιλοχάλια κιόλα και με κοιτάει έτσι επί 10 λεπτά. Εντάξει, τι να κάνουμε, Δημήτρη, αρέσω. Νικό, σοβαρά τρελαίνομαι. Γιατί αν είσαι gay, πες το, δεν είναι κακό. Μαζί σου λέει ότι όταν έχει μεθύσει, ένα φυλάκι το έχει κάσει. Εγώ, είπα εγώ. Δεν το πε. Εγώ. Δεν τα λε αυτά που η μάρα μου τώρα δεν καλά. Επόμενο μάθημα. Η μαμά μου με βάζει να μάθαινο και το παρακά το μάθημα και μια μέρα λέει ο καθηγητής ποιος θέλει να πει μάθημα και γεμάτο σιγουριά σηκώθηκα λοιπόν, ύψωσα το ανάστημά μου, σήκωσα το κεφάλι,
άρχισα να λέω το επόμενο μάθημα. Σοβαρά! Ρε μαν. Μια μέρα, όπως ήμουν στο σπίτι, ήρθε να παίξουμε κάστρα και πολιορκητές. Ρίχνω μια μπάλα προς το κάστρο, σκύβω και από το κρεβάτι να πιάσω την μπάλα. Νιώθω μια άλλη φορμούλα να εφάπτεται από πίσω μου. Του τι κάνεις εκεί, ρε μαν, του λέω. Δημοτικό είμαστε. Ρε μαν. Του τι κάνεις, ρε μαν, του λέω. Ναι, ναι, για πλάκα. Του λέω αστεία αυτά, του λέω, ρε. Απ' ο πατέρας μέσα θα γίνει. Πάμε σπίτι σου. Muppets Music Awards 2012. Είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει, κλαίω. Ποιο βραβεία πεθαίνεις? Και το φάκελο, παρακαλώ, τον τελευταίο φάκελο, ίσως τον τελευταίο Muppets από τη Μέρη Σινατσάκη, το τούμπανό μας. Εντάλια. Μέρη, σταμάτω αυτό το πράγμα. Κατάνα. Βάρα, βάρα λίγο. Θέλω και εγώ λίγο. Και καλύτερη εξομολόγηση για το 2012 είναι το Ρεμάν. Αναμενόμενο. Χωρίς πλάκα, το άκουσα μέσα στο αυτοκίνητο γιατί πήγαινα στο πρωινό. Τέτοιο Ρεμάν, τι κάνεις, δημοτικό είμαστε. Είναι η καλύτερη ατάκα που έχω ακούσει ενδεχομένως τα τελευταία 10 χρόνια. Η μαντάμ σου σου. Χωνίκος Ράπης, μια βεντάλια. Χωνίκος Ράπης. Μια ροζ βεντάλια και κάνει αέρα. Θέλεις να μοιραστείς κάτι με εμάς? Έστω αυτή την ίστα τελευταία στιγμή. Και μετά λες για μένα, βλέπεις. Χωνίκος Ράπης. Ο Χωνίκος. Χωνίκος. Τίποτα ρε Δημήτρη, στα έχω πει, δεν είναι, όλα μια χαρά. Πολύ ωραία, η βοηθοκεσιά λοιπόν. Βοηθοκεσάς. Βοηθοκεσιά με την... Βοηθοκεσιά. Λοιπόν, θα τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Εντάξει, τώρα θες να πεις κάτι στα μάτια? Εγώ θέλω να πω, βέβαια. Α, κάτσε να πει κάτι στα μάτια, μισό λεπτό. Χωρίς πλάκα τώρα. Έκλασες? Όχι. Χωρίς πλάκα. Χωρίς πλάκα. Εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Λίγο ησυχία, ήθελα να πει κάτι στα μάτια. Γιατί ανασηκώθηκες γι' αυτό? Λοιπόν, χωρίς πλάκα, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και για μένα και για τον Δημήτρη και για όλους μας. Και για τον Νίκο και για τον. Γιατί τον Χρήστη δεν ήταν τόσο. Και για τον Στέφανο, εντάξει, για όλους μας ήταν. Υπήρχαν στιγμές που τσακωθήκαμε, που χωρίσαμε λιγάκι, χωρίσανε δρόμοι μας. Αλλά ένα πράγμα ήταν το οποίο μας κρατούσε όλους σε μια κοινή τροχιά. Ένα πράγμα μας κρατούσε όλους ενωμένους και δεν ήταν μόνο το ότι γουστάρουμε να κάνουμε την εκπομπή εδώ ή ότι είμαστε φίλοι, ότι κάνουμε παρέα. Για μένα προσωπικά ήταν ένα άτομο. Ένας άνθρωπος που με κράτησε εδώ και ένας άνθρωπος είναι ο οποίος θα εξακολουθώ να τον ακολουθώ ό,τι και αν γίνει και ό,τι και αν γίνει στην πορεία και ό,τι και αν συμβεί. Εγώ τον ακολουθώ ό,τι και αν κάνει και το ξέρει και ο ίδιος. Έχουμε ετοιμάσει ένα μικρό αφιέρωμα. Ένα μίνι. Μια ραψοδία για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Το λιγότερο μπορούσαμε να κάνουμε, όχι εμείς, τα παιδιά, οι ηχολήπτες, η Αθανασία Ζεμπέκη, ο Αντώνης ο Μαυρογιάννης, η Βασιλική Μπουρδουμπούρα Μπαρδάνη. όλα τα παιδιά, ο Στέφανος Σιδηρόπουλος και ο Στέφανος Φαντάρος. Σας ευχαριστούμε που κάτσανε παραπάνω ώρες από ό,τι μπορούσαν και οι ίδιοι με τα γνωστά προβλήματα για να το φτιάξουν. Τίποτα. Εγώ προσωπικά ένα ευχαριστώ έχω να πω και μόνο και το λέω γενικότερα ό,τι και συμβεί, όπου και αν πάμε, ό,τι και αν κάνουμε. Ένα ευχαριστώ, το λέω πάντα και το ξέρει και ο ίδιος. Ευθυτενής. Διακριτικός. Ακομπλεξάριστος. Ντροπαλός. Γυναικοκατακτητής. Ζουζουνιάρης. Υπερκούλ. Αισιόδοξος. Ανεξάρτητος. Μέγας υποκριτής. Κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο δικός μας απλός και ταπεινός άνθρωπος. Βέβαια. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Μαρκίζες, δεν μου είπαν ποτέ τίποτα. Ποτέ, αλλά έχεις. Ωστόσο, εντάξει. Γιατί να μην τις αναφέρουμε μία. Είναι έτοιμο. Το έχω σπουδάσει. Η επικοινωνιολογία μου αρέσει. Το γουστάρω. Το πιάνω εγώ τον άλλον. Τον καταλαβαίνω τα χιλιάμετρα. Το βλέπω στην προέκτασή του. Καταλήγει πάντα ότι αντάκα μόνο πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Τα λέω. Μόνο πότε θα πεθάνω. Τα λέω. Σοφάει να έχει δίκιο. Πάνα θέμα. Σοφάει να έχει δίκιο. Τα λέω και δεν με πιστεύει κανείς. Μάγιας. Είμαι άνθρωπος του λόγου μου. Είπα κάτι. Τελείωσε. Δεν είμαι εγώ μπαρούφας. Δεν το δέχομαι εγώ. Εγώ με τον εαυτό μου δεν τα έχω καλά. Ναι. Δεν μου το πες εσύ. Όχι. Ούτε εσύ. Ναι. Εγώ από μόνος μου έχω φιλότιμο. Έχω προσωπικό συναγερμό μέσα μου. Ναι. Βάζω μέσα μου, ξέρεις τι. Βάζω ένα φρένο, μια τροχοπέδη και λέω. Δημήτρια, αρκεί.
Αρκεί. Γι' αυτό εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν μπορώ, γι' αυτό είναι όλοι μικροί, είναι δεύτεροι μπροστά μου. Είμαι πολύ έξυπνο. Δεν είμαι. Εγώ καταρχά μπορώ να σκεφτώ τρία πράγματα ταυτόχρονα. Επίση είμαι πολύ ευρηματικό. Έχω πολύ γούστο. Γράφω καλά. Πολύ καλά. Όλο αυτό που έχει με τη δημιουργικότητα ναι. Το κάνω καλά. Μετά από εξάσκηση όμω, δηλαδή δεν ήμουν τόσο καλό. Τώρα έχω γίνει φοβερό. Πάπυρου λαρού Ουγγαρέζου. Και έχω στο κεφάλι μου, μην βρίσκετε καν Θεό. Μην λέτε να πούμε για παιδεραστίες, παιδοφιλίες, για ποσούρες, προκτούς, τέτοια. Δηλαδή, κοιτάξτε τι έχω στο κεφάλι μου. Έχω όλα αυτά. Και εσείς είστε ανεξέλεγκτοι. Μαλή μπαμπάκι, ψ***ι. Φαρμάκι. Φαρμάκι. Δεν ήξερα! Εγώ ήξερα. Μου ανεβάζετε το αίμα στο κεφάλι, είστε ό,τι συγχαίρομαι από μικρό. Εσεί με παράγατε και μου πέραν τα λεφτά και η μάνα μου. Έλα, μωρό μου. Με πίεζε να διαβάζω. Είστε ό,τι μισόρε μου. Εδώ είμαι ο μοναδικό που μπορώ να μισώ με στον booth, να τα λέμε. Αν εξαιρέσει εμένα που. Εντάξει, είμαι αντικειμενικά, προσέχω λίγο τον εαυτό μου περισσότερο και είμαι και όμορφο. Βγαίνει μου λέει πολύ ρε παιδάκι μου, λέει αμάμητο. Δηλαδή βγαίνει πολύ παράξενο. Κάποια στιγμή λίγο ύψο να πάρω λίγο. Θα σα δείξω εγώ τότε. Λίγο θα πετάξω λίγο. Χορεύω κάπω περίεργα, εντάξει, το ξέρω. Όχι, χορεύω. Ότι χορεύω σαν να πετάει το πουλί. Δεν λέμε και αυτά. Προσέχετε πάρα πολύ, παιδιά. Προφυλακτικό δεν έγινε και τίποτα. Και μάθετε το πλέον χειριστά τη ζώνη στα μάξι. Το βέλτιστο για τον καθένα ξεχωριστά δεν είναι το κοινό βέλτιστο. Όπω επίση το κοινό καλό και για την κοινωνία δεν σημαίνει ότι είναι καλό για μένα. Φτιάχνει κόμμα, ρε. Μαντρεγιώτε και μαντρεγιώτησε. Νέα σελίδα. Ναι. Γίλα. Πέστα. Νέα ραδιόφωνα. Ναι. Πάλε. Νέα κυβέρνηση. Είσαι νέα γενιά. Ναι. Μάπες και μαπίτησες. Ξέρω ότι περάσαμε πολλά. Ξέρω ότι μας υποσχέθηκαν πολλά. Ναι. Παξιμάδι οι ελπίδες μας. Ήρθε η ώρα όμως. Μέσα από το λαδόξιδο της σαλάτας που θα βουτήξουμε και θα κάνουμε την παπάρα των ελπίδων μας! Τελείωσε! Τελείωσε ο σκοταδισμός! Και στο θάνατο! Το μπουνέτι ιδέων! Και του Τσαουσοπουλέιου! Για μια παπάρα ζούμε! Τελειώσαν οι φουνταριστοί! Οι θαναϊλάκηδες! Ουγγαρέζος! Έτσι! Ουγγαρέζος! Πάει! Του Γιαννίκου, του Αντρέα και του Energy! Εμπιστευτείτε με, εμπιστευτείτε τους εαυτούς σας. Μπράβο. Πάω και έρχομαι. Παναγιά μαζί. Ναι. Και για να κλείσουμε όλο αυτό το πράγμα, σημασία λοιπόν. Αποδείξαμε και σε αυτόν τον Παναπόλεο ότι σημασία δεν έχει ούτε η κατάσταση, ούτε τα λεφτά, ούτε το που είσαι και αν περνά καλά και αν δεν περνά καλά. Σημασία έχει να έχει άτομα ζωή που τα αγαπά και τα εκτιμά και του ακολουθεί και στι δύσκολε και στραβέ και στι καλέ στιγμέ. Και αυτό έχει μόνο σημασία. Βάζει ένα άτομο μπροστά, δύο όσου αγαπά, τρει και ακολουθεί αυτού ό,τι και να γίνει η ζωή σου. Ένα από αυτού λοιπόν για μένα προσωπικά είναι και ο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Το λέω και το δηλώνω και θα συνεχίσει να ισχύει. Γι' αυτό λοιπόν ένα πράγμα θέλω να φωνάξω μια φορά δυνατά όλοι για το εμπεδώσει και ο ίδιο, ο οποίο είναι έξυπνο, όμορφο, καλό, ξέρει τη δουλειά και μπορεί να κάνει και σεξ με στο booth. Ο μόνο πρόγραμμα. Αυτιά. Κοίτα αλλά... τώρα που ναι. Εγώ που μπορούσα να μιλήσω τόσο πολύ γιατί είμαι πάρα πολύ εύγλωτο. Μην απαντήσα τον Αλκιστέα που το ρωτάνε ξέρω ύστερα από 50 χρόνια τηλεόραση πώς νιώθει ύστερα από όλο αυτό. Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, να το πιάσω την αρχή, να το πιάσω τη μέση, από πού να το πιάσω. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα που το ξέρουν όλοι όσοι με συναναστρέφονται, ότι για του μάπε δεν σηκώνω κουβέντα. Δεν είμαι αχάριστο, γιατί δόξα τω Θεώ μου έχουν δοθεί πολλέ ευκαιρίε και πάρα πολλά. Έχω κάνει αρκετά πράγματα για την ηλικία μου, θεωρώ. Και πράγματα που παλιά για να τα ονειρευτεί ήταν. Έπρεπε να έχει μπάρμπα στην κορώνη. Γι' αυτό και όλοι λένε ότι είμαι βίσμα και ότι γλύφω, ξέρω εγώ, στο Μέγκα ή στο Μάντι, οτιδήποτε. Όχι, εγώ ξέρω, είστε υπουργό. Εγώ ξέρω ότι. Ξέρω ότι δουλεύω και εσύ το ξέρετε. Ότι από τι 5.30 το πρωί μέχρι το βράδυ και πρέπει να παίρνει κουράγιο από κάπου. Εν πάση περιπτώσει, θα αφήσουμε αυτά. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ένα πράγμα για οτιδήποτε έχω κάνει, έχω ακούσει κριτική και για το πρωινό και για το Minute και για οτιδήποτε, οτιδήποτε όμως. Και για το Your Voice και για το Mat και για το ότι δουλεύουμε εδώ όπως δουλεύουμε κτλ. Για ένα πράγμα όμως και το λέω ευθασώς, δεν άφησα ποτέ κανέναν να μου πει κουβέντα. Ήταν για τους μάπες. Αυτό το project το ξεκινήσαμε μαζί
ήταν κάτι που θεώρησα και ένιωθα ότι δεν υπήρχε. Όχι και καλά για να βγάλουμε λεφτά, αλλά ήθελα να ξεκινάει ο κόσμος για δουλειά το πρωί και να γελάει. Και επειδή το έχω ζήσει, όταν ξεκίνησα να δουλεύω, όταν γύρισα τον αρχιακό, ήμουνα σε μια δουλειά που πέρναγα άθλια, πήγαινα στην τουαλέτα και έκλαιγα. Σας το έχω ξαναπεί. Υπήρχε μια εκπομπή εκεί το πρωί, το πρίξε το φουνταριστό που με έκανε και γέλαγα έστω για ένα τέταρτο. Και μου φτιάχνει η μέρα για όλη τη μέρα. Και έλεγα ότι αν ποτέ ασχοληθώ με τα μέσα, θέλω να κάνω αυτή την εκπομπή. Μου έδωσε ο Θεός την τύχη να γνωρίσω εσάς. Το λέω με όλη μου την καρδιά. Το Στέφανο. Και το Στέφανο. και μέσα από διάφορες δυσκολίες που περάσαμε, το ότι ο Στέφανος έφυγε, ήρθε, το ότι. Παλιά. Ο Νίκος με όλη αυτή τη δυσκολία που στην αρχή δεν ήξερα, δεν τον ήθελα σαν φίλο, αλλά δεν ήξερα αν μπορεί να κάνει την εκπομπή, τα κατάφερε. Ο Χρήστος που πάντα με συγκινεί, γιατί προσπαθεί περισσότερο από όλους και για το λίγο χρονικό διάστημα που είναι, νιώθει πάνω από όλα ευγνωμοσύνη που είναι ανάμεσά μας. Ο Σταμάτης που περάσαμε τα άπειρα, που κρεμάστηκε από τα μάξη του για να μην φύγει, που στεναχωριέμαι κάθε φορά που του συμβαίνει κάτι άσχημο και πραγματικά τον θεωρώ φίλο μου, αν και πιστεύω ότι δεν θα ξανακάνω άλλους φίλους. Τέλος πάντων, να μην σα τα πω λόγο, για τους μάπες δεν σηκώνω κουβέντα. Και δεν σηκώνω ως τώρα, δεν με ενδιαφέρει να μου πούνε οτιδήποτε για οποιοδήποτε, για το πρωινό, για οτιδήποτε. Για τους μάπες δεν σηκώνω κουβέντα, γιατί είναι κάτι που μας έχει βγει από την ψυχή μας, το κάνουμε εδώ και 5 χρόνια. Εσείς το κάνετε και ξέρετε πώς το κάνετε τον τελευταίο χρόνο. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα μαζί. Το κάναμε για όλους εσάς, για όλους εσάς που μας ακούγατε και για όλους εσάς που ξέραμε ότι γελάγατε εκεί έξω. Εγώ το ήξερα, το υπενθύμιζα και στα παιδιά. Μου το απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο ότι και εκείνοι το ήξεραν ότι είστε εκεί έξω και γελάτε. Εύχομαι να σας φτιάξαμε τη μέρα. Είστε μάπες, δεν χρειάζεστε το μάπε show. Οι μάπες είναι αυτοί που αυτοσαρκάζονται, είναι αυτοί που δεν γελάνε χωρίς λόγο. Κάνεις γελάνε παύση τώρα, για όλους. Παύση μας έλεγες πριν. Μεγάλο πράγμα. Δεν γελάνε λοιπόν χωρίς λόγο. Ξέρουν τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αγχώνονται για την επικαιρότητα. Θέλουν να ενημερώνονται. Παρ' όλα αυτά όμως λένε δεν βαριέσαι. Εντάξει. Και εμένα δεν μου σηκώθηκε χτες. Οπότε υπάρχουν χειρότερα πράγματα. Αυτή είναι η μάπες. Είναι μια νοοτροπία την οποία σκεφτήκαμε σιγά σιγά, γιατί χτίσαμε. Δεν την ονειρεύτηκε κανείς. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα 5 χρόνια. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Καταλήγω στο εξής, ότι εμείς έχουμε κρατήσει αυτό το πράγμα, την νοοτροπία του χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Όταν πρώτο ξεκίνησα με τον Στέφανο, δεν μπορούσα να βγάλω άχνα. Τώρα κοίτα πόσα λέω μέσα σε ένα λεπτό. Στον παγάσα. Ο Στέφανος όμως τίποτα. Ο Στέφανος μιλούσε από τότε και εγώ, παιδιά, είπα στο πόρτο μου, μόνο έκανα. Και μου λέει μην ανησυχείς, μου κάνει έτσι. Μου λέει ηρέμησε, μου λέει ηρέμησε. Ηρέμησε και τα πάμε όλα καλά. Ηρέμησα, τα πήγαμε καλά. Ναι, έφυγε αυτός. Εγώ συνέχισα να τα πηγαίνω καλά. Και του ήρθε MMS. Ρε λαλάκες, δάκρυσα μαμά το σπίτι μου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ ιδιαίτερα, εκτός από τον Νίκο, τον Στέφανο, τον Χρήστο και τον Σταμάτη, τους συγχωλήτες μας, τον Μανώλη, την Αθανασία, τη Βασιλική, τον Αντώνη και τον Στέφανο. Και με αυτούς πέρασαν πάρα πολλά. Μέρος των μαπών είναι και αυτή. Το γεγονός ότι να ξέρετε ότι δεν είχαμε ποτέ σκαλέτα, δεν είχαμε ποτέ κείμενα, ό,τι μας έβγαλε στο κεφάλι. Και εκείνοι εκεί ακολουθούσαν. Δηλαδή έβλεπε το Στέφανο, τη Βασιλική να βουτάνε μέσα, να ανοίγουν διακόπτες, να κλείνουν τραγούδια, να ψάχνουν στο YouTube τραγούδια, να ψάχνουν βιντεάκια. Τους ευχαριστώ όλους έναν-έναν γιατί το έκαναν με πολύ κόστος και το κάνουν ακόμη με κόστος τα παιδιά αυτά. Με λίγα λόγια, σας ευχαριστώ όλους που το κάνατε για μένα, γιατί σας έλεγα ότι αγαπάω τους μάπες και εσείς το κάνατε για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το ξέρω και το αναγνωρίζω. Και σε όλους τους μάπες που ακούνε, για να κλείσω, θέλω να πω κάτι που δεν είναι τόσο ευίωνο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φέτος δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα είμαστε πίσω στο Σεπτέμβριο. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Η πρόθεσή μας είναι αυτή. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλους αυτούς που για μένα έκαναν όλο αυτό, δεν μπορώ να τους κρατήσω άλλο. Πρέπει να τους αφήσω ελεύθερους. Και είναι κλασική ατάκα για τις γκόμενες που λένε ότι πρέπει να αφήσει ελεύθερη μια γκόμενα και αν γυρίσει δεν έφυγε ποτέ. Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο παράγοντας, πρέπει να υπάρχουν κι άλλα. Σας ευχαριστούμε για όλα, παιδιά. Εύχομαι πρώτα ο Θεός τον Σεπτέμβριο να γυρίσουμε εδώ στο Mappe Show όλοι μαζί και να ξεκινήσουμε 7 η ώρα το πρωί βρίζοντας, αλλά πάντα στο μικρόφωνο γελώντας. Σας ευχαριστώ όλους. Ας πάμε τώρα να πιούμε εμπειρίες και χτυπήσουμε κουδούνια. Να βάψουμε. Σας ευχαριστώ όλους, αλήθεια ρε. Μέσα από την καρδιά μου, να είστε καλά. Ουγκαρέζος, Ουγκαρέζος, είσαι μεγάλος. Εδώ είσαι. Εκεί είσαι, εκεί ακριβώς. Προχτές το πρωί. Ποιος είναι αυτός? Κρυφά. Κρυφά.
Συναντιόμαστε ελαφρέα. Τραγούδι πιο δυνατό στα κουτιά μας μόνοι. Ένα κάτι, δυο κουβέντες. Παιδιά, λέα. Βάλ το φουλ, φουλ. Ανταλλάσσουμε και ύστερα. Αντίο. Μες του δρόμου το τρελό λεωφορείο. Δυο κορμιά πεπισμένα. Σαν τις δράκες απ' τα τρένα. Που δεν σπίγουν ποτέ πουθένα. Αγάπαμε! Αγάπαμε! Τις ώρες που μπορείς. Αγάπαμε! Ποτέ, 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 ποτέ. Παραλληλή. Η δρομή μας κι αν είναι. Αγάπαμε. Και στη ζωή μου είναι. Λοιπόν, όσο παίζει από πίσω, θέλω να σου πω κάτι που θυμίζει και θέλω να το πω. Κάποια στιγμή υπάρχει ένας συνάδελφος που είναι βασικό μέλος των Μαπών και δεν θέλω να πω περισσότερα. Υποσχέθηκα, ρε παιδί μου, έχω υποσχεθεί σε δικό του άνθρωπο ότι θα το φροντίζω και εκείνον και όλους. Όσο περνάει από το χέρι μου, θα είμαστε όλοι μαζί και όλοι ενωμένοι. Αυτό. Όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει, αγορώ. Θα βάλουμε το άραγε. Άκουσε τη μερούλα. Ορίστε, άντε ούκα, τελείωνε τις πολυλογίες και βάλτε αντίπα. Να βγάλουμε καημό. Ρε λαλάκες δάκρυσα, Σπύρος. Ρε λαλάκες δάκρυσα, μαμό το σπίτι μου. Μα είστε καλά ρε μάπες, πρώτο μήνυμα και ελπίζω όχι τελευταίο. Σταμάτα Δημήτρη, έχει ρωτά. Έχεις δεκαλά. Επίσης ξεχάσαμε το πολύ μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Ξεχάσαμε τον Βασίλη του Σαδηγάκη. Ο οποίος ναι, μένει, εμείς το κορδεύουμε μεταξύ μας, είμαστε φίλοι yeah. όλοι και λέμε «Χοντρεύεις άντρες για την Disneyland». Τα λέμε όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το όνομα στην εκπομπή Μάπες Σόου. Ονονός. Και είναι από τα άτομα τα οποία έχει στηρίξει την όλη φάση. Όταν είναι... ξεκίνησε το Μάπες Σόου δεν το πίστευε κανείς. Κανείς. Αυτός λέγανε το πίστευε. Λέγανε ότι θα κοπεί από μέρα σε μέρα. Πάμε, θέλει να κοπεί από χρονιά σε χρονιά. Έλα! Ο αντίπας. Ο ανίπας και ο αντίπας. Για τη μερούλα που της αρέσει. Έτσι πάνω στη τέτοια, στην ασπίδα που φέρνουν. Η Τάνη επιτάσσει. Στο μεγάλο τον ελέφαντα που έχει πάνω ένα βαγονάκι. Κάνει τα πράγματα. Τρελαίνομαι ρε φίλε με τον Αντίπα. Ακούω. Μα είναι επικό. Ο οποίος γίνει με λουλούδια παιδιά στο stage μέχρι τη μέση. Μέχρι τη μέση. Άραγε